Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε και σήμερα συντονισμένοι στην τηλεοπτική μας παρέα. Για δύο περίπου ώρες θα είμαστε και σήμερα εδώ κοντά σας. Με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, με εκλεκτούς καλεσμένους. Μιλήσουμε και για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για άλλα θέματα έτσι που μας απασχολούν. Θα έχουμε σχόλιο και για την αγροτική μας ενημέρωση από τον κύριο Θοδωρή Κορονέο, έτσι και άλλα θέματα. Θα δούμε και τα νέα της Πρέβεζας. Όλα σιγά σιγά. Και στην διάρκεια της εκπομπής. Φυσικά ζητούμενο για εμάς είναι η δική σας συμμετοχή, η δική σας παρέα και συντροφιά. Να συντονιστείτε και σήμερα μαζί μας, να στείλετε τα μηνύματά σας, να κάνετε τις παρεμβάσεις σας για οτιδήποτε σας απασχολεί, οτιδήποτε θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είτε με κάποιο ρεπορτάζ, με τη μορφή ρεπορτάζ, είτε και απλά στέλνοντας έτσι την άποψή σας για κάποιο θέμα, στέλνοντας κάποιο μήνυμα, κάποιο email, κάποιο έτσι οπτικο-ακουστικό ίσως υλικό ή φωτογραφίες. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι απλοί, είναι γνωστοί, θα τους υπενθυμίσω ωστόσο, ίσως να υπάρχουν και κάποιοι νέοι φίλοι που μπαίνουν σήμερα στην παρέα μας. Και υπενθυμίζω και λέω, τους βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης, 6970-42-47-82 για τα γραπτά σας μηνύματα. Η χρέωση SMS είναι απλή, στο ίδιο αριθμό του κινητού τηλεφώνου μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα μέσω Viber. Υπάρχει δυνατότητα να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας μέσω δύο γραμμών του τηλεφωνικού μας κέντρου, 2651-068-541-68-542. Υπάρχει ακόμη δυνατότητα να στέλνετε τα email σας στο email της εκπομπής oraipiru@gmail.com, όπως επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω της σελίδας μας στο Facebook oraipiru, μας βρίσκεται με ελληνικούς χαρακτήρες και εκεί. Λοιπόν, για πάμε να δούμε σιγά σιγά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά να υποδεχτούμε και τη συνάδελφο τη Γιώτα τη Σταύρου να πάρουμε μία γεύση από την τρέχουσα ειδησιογραφία. Να ξεκινήσουμε με τον ελεύθερο τύπο. Τα 15 σως στη δήλωση για γονείς. Α, δε, τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι με παιδιά. Πώς θα κρατήσετε οικογενειακά επιδόματα και εκπτώσεις φόρου. Με ποιο τρόπο δηλώνονται τα ανήλικα τέκνα και τι ισχύει για τα εισοδήματά τους. Ελλάς και ένοπλες δυνάμεις με θερμικές κάμερες και ντρόνους για επέκταση φράκτη και αποτροπή μεταναστευτικών ροών. Το σχέδιο φύλαξης του Εύρου. Αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά, νευρολογικά, μυοσκελετικά προβλήματα όσοι βγήκαν από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Για πουλάκι και προβολή, νέες γκρίνιες στο ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΥΡΙΖΑ. Στον ΣΥΡΙΖΑ από το ΖΑΠΙΟ. Για γονείς μαθητών δημοτικού, μειωμένο ωράριο και στον ιδιωτικό τομέα. 32 δις στήριξη από την Ευρώπη, ιστορική υπέρβαση από την Κομισιόν που προτείνει στους ηγέτες πακέτο 750 δις. Κυριάκος Μητσοτάκης, υπερόπλο για τη χώρα μας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Με την Αυγή συνεχίζουμε. Ο κύκλος των χαμένων μαθητών απέτυχε το πείραμα της Κεραμαίως με τα σχολεία. Περίπου 400.000 από τους 650.000 μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων δεν πατούν στο σχολείο την ώρα που ο Υπουργός Παιδείας μιλάει για ένα επιτυχημένο άνοιγμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, έχει σταματήσει για όλους τους μαθητές η τηλεεκπαίδευση, η οποία είναι αδύνατο να υποκατασταθεί από το Big Brother στις τάξεις. Αποστολή στη Τίνο. Πρώτη υποχώρηση για τις ανεμογεννήτριες, αλλά ο αγώνας δεν τελείωσε. Σε κοινή διαμαρτυρία ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών, καλούν την Κυριακή 31 Μαΐου Άνδρος, Νάξος, Πάρος και Τίνος. Δικαιώθηκε ο Βασίλης Δημάκης. Στο κύμα αλληλεγγύης γκρέμισε το τείχος του αυταρχισμού. Η πρόταση της Κομισιόν για την επόμενη μέρα, 750 δις στο Ταμείο της Ανάκαμψης. Σε Ιταλία και Ισπανία η μερίδα του Λέοντος, ακύρωση του χρέους της κρίσης ζητά Ευρωπαϊκή Αριστερά. Πάμε στην Καθημερινή. Μεγάλη ευκαιρία και πρόκληση το πακέτο των 32 δις. Πρωτόγνωρη η πρόταση Κομισιόν για Ευρωπαϊκό Σχέδιο Μάρσαλ. Παρασκήνιο και αντιδράσεις τι παίρνουν οι άλλες χώρες. Φουσκωτά του ΕΟΔΗ στη Μήλο. Κριτική για αδράνεια στο προσφυγικό από διεθνή οργανισμό.
Σε δύσκολη θέση ο Τζόνσον, χάσιμο χρόνο χαρακτήρισε χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός μια ενδεχόμενη έρευνα για τη συμπεριφορά του συμβούλου του Dominic Cummings, ο οποίος παραβίασε τους όρους του lockdown. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πάντως μεγάλη ζημιά στο κυβερνών κόμμα, το προβάδισμα του οποίου έναντι των εργατικών μειώθηκε κατά 9% σε μόλις μία εβδομάδα. Στην εφημερίδα των συντακτών για τη συνέχεια, πολλά λεφτά, πολλές ασάφειες, συμβιβασμό πιο κοντά στις ανάγκες του Νότου επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης και οι επιχορηγήσεις 500 δις ευρώ και δάνεια 250. Άγνωστο αν πότε και με ποιους όρους θα περάσει πρόταση από τον μπλόκο των τερσάρων της λιτότητας. Στα 33,4 δις το καθαρό όφελος για την Ελλάδα, αλλά το ερώτημα είναι πώς θα αξιοποιηθούν. Εύρος, Ελλάδα-Τουρκία-Αμερικανική παρέμβαση για μείωση των εντάσεων. Οικονομία, σήμερα κυβερνητικές ανακοινώσεις για αερομεταφορές και Αιτζίαν. 300 εκδότες, συγγραφείς και πανεπιστημιακοί ζητούν φορέα για την εθνική πολιτική του βιβλίου. Στα νέα, Εύρος, τα μυστικά του φράχτη των 26 χιλιομέτρων. Γιατί θα είναι διπλός, γιατί θα ολοκληρωθεί σε 3 μήνες, γιατί φτάνει 30 χιλιόμετρα έξω από την Αλεξανδρούπολη. Σωσίβιο 32 δις, μεγάλη ανατροπή. Πώς φτάσαμε από τα 10 δις που περίμενε η Αθήνα στα 32. Πώς θα μοιραστούν τα λεφτά, ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Στον τομέα της υγείας, στην ψηφιακή μεταρρύθμιση, στην πράσινη ανάπτυξη και στις νέες θέσεις εργασίας. Κούρεμα στα στεγαστικά ποσά κερδίζουν οι καλοπληρωτές. Πώς διαμορφώνεται η δόση μετά την κρατική επιδότηση. Δόση στεγαστικού. 500 ευρώ το όφελος είναι 2.850, για 800 ευρώ είναι 4.560. Η επόμενη μέρα, τι έμαθα δίπλα στο Σωτήρη Τσόδρα. Εκλογές, γιατί διχάστηκαν οι δικαστές. Και πάμε να δούμε τι λέει ο ριζοσπάστης. Στους δρόμους σήμερα, για να ακουστεί δυνατά η φωνή τους, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία σε τουρισμό, επισιτισμό, συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 11 και διαδηλώσεις σε πολλές τουριστικές περιοχές, ελληνοτουρκικά, ναρκοπαίδιο το σχέδιο Ηνωμένων Πολιτειών ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελληνική εμπλοκή, στα ανοιχτά της Λιβύης η φρεγάτα Σπέτζε, σωματεία φορείς πληθαίνουν οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες της 5 Ιούνιου για την προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής του λαού. Κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ σε χώρους δουλειάς και γειτονιές με το νέο φυλάδιο του κόμματος. Περιοδίες, συσκέψεις και εξορμήσεις με σύνθημα «Μένουμε δυνατοί για να μην πληρώσουμε την κρίση τους». Και πάμε να δούμε τι λέει και η ναυτεμπορική. 32 δις στην Ελλάδα από το Ταμείο της Ανάκαμψης. Ιστορική πρόταση της Κομισιόν για πακέτο στήριξης 750 δις ευρώ έναντι του COVID-19. Προσψήφιση το νέο πακέτο στήριξης. Λευκή λίστα 20 χωρών για τουριστικές αφίξεις. 200 δις ευρώ τώρα σε ευρωπαϊκές μικρομεσαίες. Μπαίνει νέο φρένο στους πληστηριασμούς μέχρι και 31 Ιουλίου, μετροπολογία. Κριστίν Λαγκάρτ, ήδη ξεπερασμένο το ήπιο σενάριο για την ύφεση στην Ευρωζώνη. Χάικο Μας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, η Γερμανία θα άρει στις 15 έκτου την ταξιδιωτική οδηγία της. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, σε ό,τι αφορά τα πρωτοσέλιδα. Να πούμε και χρόνια πολλά για την ημέρα και καλά κάνετε και με υπενθυμίζετε, γιατί καμιά φορά έτσι με το άγχος να ξεκινήσουμε την εκπομπή παραλείπω να το αναφέρω. Είναι όντως μια πολύ μεγάλη θρησκευτική γιορτή σήμερα για τους Ελληνοορθόδοξους χριστιανούς. Είναι της Αναλήψεως, γιορτάζεται ακριβώς 40 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Οπότε έτσι ευχαριστώ κάποιους που μας υπενθυμίζετε και κάποιοι μου στέλνετε και πολύ ωραία έτσι μηνύματα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και χθες να το πούμε και αυτό, χθες γιόρταζε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Και γενικότερα μου στέλνετε ωραία πράγματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γενικότερα περιμένω τα μηνύματά σας, κάποια έτσι αφορούν και τα οικονομικά ζητήματα. Θα τα δούμε, θα τα θίξουμε σε λίγο, θα τα σχολιάσουμε. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο τοπικής ειδησιογραφίας, να φύγουμε λίγο έτσι από την κεντρική πολιτική σκηνή. Θα έρθουμε ούτως ή άλλως σε λίγο και πάλι να ασχοληθούμε μαζί της. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη μικρή μας πόλη.
Γιώτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είναι μια ήσυχη μέρα. Mm-hmm. Σε αντίθεση με χθες, το ματιάξαμε, μάλλον δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Λέγαμε ότι πήραμε λίγο μπρος, αλλά σήμερα είναι ήσυχα υποτονικά. Είναι ήσυχα. Αν εξαιρέσουμε ότι για πολύ λίγη ώρα έτσι υπήρξε ένα συναγερμός, αν θέλεις, στην πυροσβεστική αλλά και στην αστυνομία, καθώς περίπου λίγο πριν τις 3, ένας πρόσφυγας στη δομή φιλοξενίας του Κατσικά είχε ανέβει σε στήλο της ΔΕΗ εκτός της δομής και απειλούσε να πέσει στο κενό. Υπήρξε κινητοποίηση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να μετακινηθεί στο σημείο ή ΕΜΑΚ, μήπως χρειαζόταν δηλαδή να βάλει το ειδικό σεντόνι που όλοι γνωρίζουμε στην περίπτωση πτώσης. Ωστόσο, τελικά κράτησε πολύ λίγο, αν θέλετε, αυτή η αναστάτωση, καθώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατέβηκε τελικά μόνος του από το στήλο της ΔΕΗ. Δεν χρειάστηκε να φτάσει καν στο σημείο η ΕΜΑΚ, το κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Και έτσι τέλος καλό, όλα καλά σε αυτή την σύντομη έτσι περιπέτεια. Τώρα, να πούμε ότι ξεκίνησαν σήμερα, είχαμε πει προχθές ότι είχαν έρθει στην πόλη μας τα οχήματα, τα 12 οχήματα, τα οποία επανδρομένα πλέον με κλιμάκιο ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί θα ξεκινήσουν τα τεστ κορονοϊού στον γενικό πληθυσμό, αρχής γενομένης από τις οργανωμένες δομές. Έτσι λοιπόν η αρχή μετά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού που θα στελεχώνει αυτά τα κλιμάκια, είχαμε σήμερα την πρώτη ουσιαστικά δειγματοληψία στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα στο Ίδρυμα Νεομάρτης Γεώργιος. Εκεί λοιπόν έφτασαν 8 οχήματα έτσι με τον αντίστοιχο αριθμό κλιμακίων, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Ήταν εκεί και η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, η κυρία Μαρία Τσολάκη, ήταν και η αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πρόνοιας, η κυρία βοήθησε με Έλληνα γιατί παθαίνω διαλύψεις και με ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Ωραία, η κυρία Γνινάκου. Mm-hmm. Είναι τα πρώιμα στάδια του Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, και βέβαια και ο εκπρόσωπος, ο συντονιστής του ΕΟΔΗ εδώ σε τοπικό επίπεδο. Μια σημαντική λοιπόν διαδικασία αρχής γενομένης από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. Να πούμε ότι σήμερα η διαδικασία θα περιελάμβανε την δειγματοληψία από τους 53, αν δεν απατώμε αυτή τη στιγμή, τροφίμους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. Μάλιστα. Και από αύριο θα ξεκινήσει η δειγματοληψία και στο προσωπικό. Έτσι, είναι μία, εξάλλου όπως λέγαμε και προχθές, αυτά τα κλιμάκια για 6 περίπου μήνες θα βρίσκονται στην περιοχή μας, ακριβώς για να επισκεφθούν όλες τις οργανωμένες δομές που θα κάνουν τις δειγματοληψίες, ενώ θα γίνουν στη συνέχεια και στον γενικό πληθυσμό και στην κοινότητα αυτές οι δειγματοληψίες για το τεστ κορονοϊού. Κυρίαρχος στόχος είναι σαφώς να υπάρχει μια πιο ασφαλής εικόνα για το τι γίνεται στη χώρα μας. Αφετέρου, αν θέλεις, Έλενα, θα εμπεδωθεί και το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Είναι κάτι που πολλές φορές το προηγούμενο χρονικό διάστημα απασχόλησε και την ειδησιογραφία, ακόμη αποτέλεσε και πεδίο αντιπαράθεσης, αν θέλεις, και σε πολιτικό επίπεδο, για το εάν θα έπρεπε να πάμε από την πρώτη στιγμή σε μια πιο εκτεταμένη δειγματοληψία και τεστ στον γενικό πληθυσμό και στην κοινότητα. Ναι, και πολλές φορές λέγαμε και το συζητάγαμε και αναρωτιόμασταν όλοι αν είναι όντως η εικόνα της χώρας μας αυτή που παρουσιάστηκε το προηγούμενο διάστημα, αφού δεν γινόταν έτσι τεστ στην κοινότητα εκτεταμένα. Δηλαδή έπρεπε κάποιος, όπως είχαμε πει, να ήταν ή πολύ άρρωστος ή να προερχόταν από το εξωτερικό για να περάσει το κατώφλι ενός νοσοκομείου και να μπορέσει να κάνει αυτά τα εξειδικευμένα τεστ. Ιδάλλως, εντάξει, θα πλήρωνε και θα τα έκανε σε κάποιο εξωτερικό μικροβιολογικό κέντρο. Με αβεβαιότητα, βέβαια, και στα αποτελέσματα, γιατί ναι, είδαμε τι πάθαμε με ένα περιστατικό, ας πούμε, που στο Χατζικώστα που είχε υπάρξει. Βγήκε λάθος. Ναι, το οποίο βγήκε λάθος. Αυτό το λάθος όμως, το ψευδός θετικό, ξέρεις, δημιουργεί άλλες συνέπειες. Τέλος πάντων, ναι, σίγουρα αυτή τη στιγμή η διαδικασία έτσι έρχεται να εμπεδώσει και το αίσθημα ασφάλειας.
Θα καθησυχάσει κάπου στην κοινότητα, τον κόσμο και ίσως να νιώθουν και πιο ασφαλείς, γιατί κακά τα ψέματα θα ανοίξουν τα πράγματα. Αρχίζουμε όλοι και βγαίνουμε λίγο περισσότερο. Θα αρχίσουν να έρχονται τουρίστες από άλλες περιοχές, επισκέπτες, άνθρωποι ίσως από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε καλό είναι να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Έχει ξεκινήσει ούτως ή άλλως σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Έτσι ήρθε και η σειρά της Ηπείρου και συγκεκριμένα των Ιωαννίνων στην παρούσα φάση. Τώρα να πούμε ότι σίγουρα σε αυτές τις δομές, τις ιδιαίτερες δομές, με τα άτομα με αναπηρία, είναι και πιο δύσκολη διαδικασία, αν θέλετε, της στιγματοληψίας. Ωστόσο, θεωρείται ότι και με την εκπαίδευση που έχει το προσωπικό, αλλά και με την βοήθεια του προσωπικού αυτών των δομών, θα κυλήσει ομαλά η όλη διαδικασία. Και βέβαια, όπως είπαμε, έπεται και συνέχεια. Σίγουρα, φαντάζομαι σειρά θα πάρουν έτσι τα γυροκομεία και άλλοι τέτοιοι αντίστοιχοι χώροι. Έτσι, τώρα, σε ό,τι αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, να βάλω μία ακόμη διάσταση. Η συγκεκριμένη διαδικασία δειγματοληψίας συμπίπτει ταυτόχρονα και με την επιστροφή, αν θέλετε, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στο να κάνει νέες εισαγωγές. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν γινόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, είχαν παγώσει οι εισαγωγές παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολύ μεγάλες ανάγκες, όπως εξήγησε η κυρία Τσολάκη, πρόεδρος, ατόμων που ήθελαν που έπρεπε να εισαχθούν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας. Ακριβώς λοιπόν επειδή είχαν ληφθεί αυστηρά μέτρα λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού, είχαν παγώσει οι εισαγωγές. Πλέον ανοίγει και πάλι αυτή η διαδικασία των εισαγωγών, με όλα όμως τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, θα γίνεται και δειγματοληψία και τεστ κορονοϊού για τα άτομα τα οποία θέλουν να εισαχθούν, θα πρέπει να εισαχθούν στην συγκεκριμένη δομή, στο κέντρο Νεομάρτης Γεώργιος. Ενώ ταυτόχρονα θα γίνεται και διπλή καραντίνα, δηλαδή 14 ημέρες πριν μπουν ουσιαστικά στην δομή, αλλά και 14 ημέρες αφού θα εισαχθούν στην δομή, απομονωμένα χώρια από τους υπόλοιπους ωφελούμενους, ώστε να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο, έτσι ότι δεν θα κινδυνεύσουν ούτε οι υπόλοιποι τρόφιμοι που ήδη βρίσκονται στην δομή, ούτε βέβαια και το προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. Μάλιστα. Τώρα, μιας και μιλάμε έτσι για κορονοϊό, να πούμε ότι είχαμε μία σύλληψη χθες στην περιοχή μας, μετά τα μεσάνυχτα, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ωστόσο εντός του καταστήματος ήταν πολύ μεγαλύτερος αριθμός πελατών από τον προβλεπόμενο. Άρα οι έλεγχοι γίνονται. Εννοείται ότι γίνονται. Οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά. Mm-hmm. Συνέβη λοιπόν και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Με βάση την επιφάνεια και την άδεια λειτουργίας του καταστήματος θα έπρεπε να είναι πολύ μικρότερος αριθμός πελατών εντός αυτού. Ωστόσο υπήρχε μια υπέρβαση. Γι' αυτό και το αστυνομικό τμήματος Ιωαννίνων προχώρησαν στην σύλληψη του συγκεκριμένου ημεδαπού μετά τα μεσάνυχτα. Μάλιστα. Άρα να μην ξεφερεύουμε, έτσι, σε καμιά περίπτωση. Τώρα, μιας και ξεκίνησα έτσι με τα αστυνομικά, να πω ότι είχαμε και μια εξιχνίαση υπόθεση συναλλαγής με αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονομίσματα, αλλά και μια απόπειρα που έγινε σε περίπτερο στην πόλη της Σάρτας. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις και για τις δύο έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης ημεδαπός, ο οποίος και συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε και η σχετική δικογραφία. Η σύλληψη του έγινε χθες το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος τις πρωινές ώρες της 22ης Μαΐου μετέβη σε περίπτερο στην πόλη της Σάρτας, όπου πραγματοποίησε συναλλαγή με πλαστό χαρτονόμισμα των 20 ευρώ, ενώ τις βραδινές ώρες της 25ης, τη Δευτέρα δηλαδή το βράδυ, επιχείρησε εκ νέου να πραγματοποιήσει συναλλαγή με τον ίδιο τρόπο στο συγκεκριμένο περίπτερο, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει. Mm-hmm. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 ναρκωτικά χάπια, χωρίς να φέρει ιατρική συνταγή, αλλά και 87,6 γραμμάρια λαθρέου καπνού. Επίσης κατασχέθηκε το αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 20 ευρώ, το οποίο μάλιστα θα αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας της Σάρτας. Mm-hmm.
Τώρα, να πούμε, είχαμε κινητοποίηση σήμερα, το είχαμε πει και χθες πάλι, είχαμε μια κινητοποίηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Αυτή τη φορά αφορούσε το αίτημα, αφορούσε την μονιμοποίηση του συνόλου των συμβασιούχων που υπηρετούν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Υπήρχε και μία στάση εργασίας από τις 12 έως τη 1 και χθες το συζητούσαμε το πόσο σημαντικό είναι να αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συμβασιούχοι, οι οποίοι έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στα νοσηλευτικά ιδρύματα, να μπορέσουν να μονιμοποιηθούν και να μην κινηθούν, αν θέλετε, και οι διαδικασίες από την αρχή για να πάμε πάλι σε νέες συμβάσεις. Εξάλλου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ανάγκη από μόνιμο προσωπικό σε όλους τους τομείς και για όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Είτε αυτό έχει να κάνει με την καθαριότητα που συζητούσαμε χθες, είτε έχει να κάνει με συμβασιούχους, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Σίγουρα λοιπόν χρειάζεται να πάμε σε μόνιμες προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και όχι να συνεχιστεί αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια με προσλήψεις με διάφορες μορφές εργασίας οι οποίες δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Και αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά γιατί πρέπει να γίνει αυτό, γιατί δεν μπορούμε, αν θέλετε, απλά να το σκεφτούμε, δεν μπορεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας να προχωρά μπροστά και να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες όταν κάθε τρεις και λίγο έτσι έχουμε μία αλλαγή προσωπικού. Ένα προσωπικό το οποίο μέχρι να εκπαιδευτεί και να αναλάβει για τα καλά καθήκοντα και να γνωρίζει πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το κάθε περιστατικό ή σε όποιον τομέα και αν είναι αυτό το προσωπικό, να πρέπει να αποχωρήσει και να πάρει τη σειρά του κάποιο άλλο προσωπικό, το οποίο πάλι θα πρέπει να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να εκπαιδευτεί και πάμε έτσι. Έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο διαχρονικά έχει τα προβλήματά του και τις ελλείψεις του σε προσωπικό. Πολύ σωστά. Και ειδικά για το θέμα των καθαριστηριών που συζητούσαμε και χθες και αναδείξαμε το θέμα, είναι πραγματικά άδικο. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εκεί 15-20 χρόνια. Ακριβώς. Είναι άνθρωποι που, όπως έλεγαν και οι ίδιες, Έλενα, έχουν δώσει κυριολεκτικά τη ζωή τους. Έτσι, έχουν δώσει κυριολεκτικά τη ζωή τους μέσα στα νοσοκομεία. Και δεν μιλάμε για μια εύκολη υπόθεση. Θα επαναλάβω αυτό που είπε και στις δηλώσεις του χθες ο κύριος Σαφαρίκας, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν διεκδικούν να γίνουν προϊστάμενοι, έτσι. Δεν διεκδικούν να πάρουν, δεν ξέρω τι, να προηχθούν και οτιδήποτε. Αυτό που ζητούν είναι να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Και να πάνε τα προστοζήν στο σπίτι τους. Να πάνε τα προστοζήν στο σπίτι τους. Γιατί είναι δύσκολη δουλειά και είναι πολύ χαμηλά αμοιβόμενη. Μια δύσκολη δουλειά και αν θέλεις μια δουλειά που ειδικά την περίοδο της πανδημίας αποδείχθηκε άκρος καθοριστική για να κυλήσουν όλα ομαλά και μέσα στα νοσοκομεία. Πολύ σωστά. Έτσι, με τις απολυμάνσεις που χρειάζονταν από θάλαμο σε θάλαμο και αν θέλετε ήταν και είναι και προσωπικό που εκτέθηκε επίσης εκτός από τους υγειονομικούς, δηλαδή τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, εκτέθηκε και το ίδιο στον ιό, δεδομένου ότι έπαιναν να καθαρίσουν π.χ. τη μονάδα λιμωδών. Ή όλες αυτές τις μονάδες που λειτουργούσαν για τον COVID. Και οι ίδιες τέθηκαν σε κίνδυνο. Και το έφεραν πάρα πολύ καλά όλα εις πέρας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει, είναι ζήτημα καθαρά πολιτικής βούλησης, έτσι και στο ζήτημα των καθαριστριών των συγκεκριμένων, αλλά αν θέλετε και στο ζήτημα των συμβασιούχων, έτσι είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν. Αν δεν θέλετε να πάμε κατευθείαν στην μονιμοποίηση, να πάμε στην επιπλέον μοριοδότησή τους με βάση την προϋπηρεσία τους, για να μπορέσουν πραγματικά να διεκδικήσουν θέσεις τις οποίες τις έχουν δουλέψει. Έτσι. Λοιπόν, επίσης είχαμε άλλη μια κινητοποίηση στην πόλη των Ιωαννίνων, αυτή τη φορά από το σωματείο, από τους υπαλλήλους του επισητισμού και των τουριστικών επαγγελμάτων. Πραγματοποίησαν έτσι μια δυναμική συγκέντρωση και συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης με την στήριξη του εργατικού κέντρου. Αναδείχθηκαν τα προβλήματα και διεκδικήσεις του κλάδου απέναντι στη νέα, όπως λένε, επίθεση της εργοδοσίας και της κυβέρνησης.
Θεωρούν και αυτοί από τη δική τους πλευρά ότι τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί για την στήριξη είτε του κλάδου του επισιτισμού και της εστίασης, είτε του τουριστικού κλάδου, δεν είναι αρκετά προκειμένου να διασφαλιστούν και οι θέσεις τους, αλλά και οι εργασιακές τους σχέσεις. Φοβούνται δηλαδή ότι θα βρεθούν αύριο μεθαύριο αντιμέτωποι, είτε με αλλαγή των εργασιακών τους σχέσεων ή με μείωση των μισθών, είτε ακόμη και με την ανεργία. Και το τελευταίο έτσι που θα ήθελα να πούμε ότι έχουμε μια επιπλέον χρηματοδότηση 350.000 ευρώ για το γεφυρί της Πλάκας με μια απόφαση του Υπουργείου Υποδομών προκειμένου να έχουμε μια περαιτέρω ενίσχυση και θωράκιση αν θέλετε του γεφυριού, του αναστηλωμένου γεφυριού. Αντισεισμική, ορίστε. Να είναι αντισεισμική. Να είναι πιο αντισεισμική ακριβώς. Λόγω και του σεισμού στο Φανάρι, έτσι θεωρήθηκε σκόπιμο ότι θα πρέπει να πάμε σε μια περαιτέρω ενίσχυση, αν θέλετε, του βάθρου, των βάθρων του γεφυριού, έτσι ώστε να μπορέσει σε έναν ισχυρό σεισμό να ανταπεξέλθει. Και το τελευταίο, έτσι, ένας υπηρώτης, ο κύριος Αντώνης Μπέζας, ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής, αναλαμβάνει πρόεδρος στην ελληνική εταιρεία ακινήτων δημοσίου ΑΕ. Διορίστηκε, έχει βγει και η σχετική πρόσκληση. Είναι μια σημαντική θέση. Ελπίζουμε να είναι και υποφελία του τόπου. Και υποφελία του τόπου, γιατί έχουμε έτσι σε αυτή τη διαδικασία αρκετά ακίνητα και στη δική μας την περιοχή. Ελπίζω όχι μόνο τις Θεσπρωτείες από που κατάγεται ο κύριος Μπέζας, αλλά να το δει συνολικά για όλη την Ήπειρο. Νομίζω αν θέλει, Έλενα, ότι έχουν αποδείξει οι βουλευτές διαχρονικά. Έτσι έχουν αποδείξει όλοι οι βουλευτές ότι δεν μεριμνούν μόνο και ιδιαίτερα όσοι έχουν διατελέσει, αν θέλεις, και σε υπουργικές θέσεις και σε υπουργικούς στόχους, ότι έχουν εργαστεί η εποφολή ολόκληρη της Ήπειρου και όχι μόνο των περιοχών στις οποίες εκλέγονται. Έτσι, ελπίζουμε το ίδιο να γίνει και την δεδομένη χρονική στιγμή από τον κύριο Μπέζα. Μάλιστα. Μάλιστα, Γιώτα, να σε ευχαριστήσουμε να πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αναλυτικότερα, περισσότερα θα δούμε στα δελτία ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα. Πάμε όμως να μάθουμε λίγα πράγματα και για τα νέα της Πρέβεζας. Ο συνάδελφος, ο Μιχάλης ο Μίχος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Ήταν και όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό. Είναι και το άνοιγμα του Πρίσμα και του Πρέβεζα Today. Έτσι και χαιρόμαστε πολύ για όσα κάνετε. Μιχάλη, καλησπέρα. Είναι ωραίο έτσι να ανθίζει η δημοσιογραφία, τα ραδιόφωνα, τα τοπικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε να ευχηθούμε έτσι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλησπέρα, Έλληνα. Στα νέα σας ανοίγματα πάρα πολύ. Σε ό,τι γενικότερα κάνετε. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα πώς είναι εκεί στην περιοχή, στην Πρέβεζα. Καλησπέρα, λοιπόν. Είχαμε καιρό, όντως πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, από πριν το lockdown, πριν πριν από όλο αυτό που έγινε, που κλειστήκαμε με το λόγο του κορονοϊού. Ξεκινώντας, επειδή σας Σταύρο που μιλήσατε και με την κυρία Σταύρο σχετικά με τον κύριο Μπέζα, είναι μια αίτηση που αφορά και την Πρέβεζα, καθώς ο κύριος Μπέζας είναι γενικός γραμματέας της Πρέβεζας. Πολύ σωστά. Οπότε, προφανώς, στο επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις σε σχέση και με την θέση του Γενικού Γραμματέα. Είναι ένα παραπολιτικό έτσι, που θα απασχολήσει, φαντάζομαι, την τοπική κοινωνία στο επόμενο διάστημα. Έχεις δίκιο, γιατί είναι σημαντική θέση. Οπότε, ο κύριος Γεωργάκος θα πρέπει να βρει άμεσα συνεργάτη και ποιος θα αντικαταστήσει τον κύριο Μπέζα. Σωστά. Οπότε πρέπει το επόμενο διάστημα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες ισορροπίες θα προσπαθήσει να κρατήσει ο κ. Γεωργάκος και από πού θα προέρχεται το άτομο το οποίο θα αντικαταστήσει τον κύριο Μπέζα στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Μιας και ανέφερα τώρα, Μιχάλη, τον κύριο Γεωργάκο, θα μου επιτρέψεις έτσι να ρωτήσω λίγο για τη μεγάλη προβολή της Πρέβεζας, η οποία και συνεχίζεται και σε πανελλαδικά δίκτυα, αλλά γενικότερα το παλεύουν πολύ στο Δήμο για την εξωστρέφεια και ειδικά έτσι προσπαθούν να δράξουν την ευκαιρία και για τον εσωτερικό τουρισμό. Με αφορμή όλο αυτό το lockdown, την πίεση που υπάρχει έτσι την ασφυκτική στους ανθρώπους του τουρισμού. Οπότε βάζουν τα δυνατά τους εκεί, έχουν φορτσάρει το τελευταίο διάστημα στο Δήμο για να σώσουν τη χαμένη παρτίδα.
Ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι τις τελευταίες ημέρες αυτό που ούτως ή άλλως μονοπολείται ενδιαφέρον σε τοπικό επίπεδο είναι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τον Δήμο Πρέβεζας προκειμένου να προβάλλει όσο το δυνατόν την Πρέβεζα ως εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη παραλία του Μονολίθη, την 23 χιλιόμετρα παραλία, και όλη αυτή την ανάγκη που υπάρχει πλέον προκειμένου οι τουρίστες όσοι έρχονται να έχουν το χώρο τους, να μην είναι στιβάζονται όπως γίνεται σε μικρότερες παραλίες και σε πιο τουριστικά μέρη. Εκμεταλλευόμαστε λοιπόν αυτό το γεγονός και ο Δήμος Πρέβεζας κυρίως έχει ξεκινήσει μια καμπάνια η οποία έχει σχετικό στοιχείο ακριβώς αυτό, ότι είναι ασφαλής παραλία, είναι ασφαλές μέρος για την Πρέβεζα και το Μονολίθι. Η ασφάλεια της ελευθερίας είναι το σύνθημα το οποίο έχει βγάλει ο Δήμος Πρέβεζας και προσπαθεί να προβάλλει με αυτόν τον τρόπο το Μονολίθι και τις παραλίες της Πρέβεζας. Και βλέπουμε ότι φαίνεται ότι τελικά είχε και καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής τουλάχιστον σε σχέση με τον τρόπο που αυτό προβάλλεται προς τα έξω. Και αυτό γιατί η παραλία έχει πάρει, το Μονολίθι, έχει πάρει από διεθνή ταξιδιωτικό οργανισμό, το European Destinations, την σήμανση στην ουσία ότι είναι η καλύτερη, η πιο ασφαλής παραλία της Ευρώπης, πράγμα το οποίο η Πρέβεζα, πράγμα το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πλέον και σαν brand, μπορεί να όλο αυτό το πουλάνε τουριστικά, προσπαθούμε να το προβάλλουμε προς τα έξω. Και μέσα από αυτό έχουν γίνει και κάποιες δημοσιεύσεις διεθνή περιοδικά. Στο Forbes είδαμε να αναφέρει την Πρέβεζα σαν την πιο ασφαλή παραλία, αλλά και σε βρετανικές εφημερίδες διαβάσαμε για την Πρέβεζα. Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες γίνεται μια προσπάθεια και μέσα από πανελλαδικής εμβέλειας να προβληθεί η περιοχή. Βλέπουμε είδαμε τον κύριο Γεωργάκο να μιλάει και στον Άλφα την προηγούμενη εβδομάδα στο Μέγκα, στο Star Fest, σήμερα στο Sky, σε μια σειρά από τηλεοπτικά, στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας, να κάνουν συνδέσεις με το Μονολίθι της Πρέβεζας και να μιλάνε ακριβώς γι' αυτό. Για το γεγονός ότι η Πρέβεζα έχει μια παραλία μήκους 22 χιλιόμετρων και είναι η μεγαλύτερη ακτή της Ευρώπης και ενδεχομένως μέσα από όλο αυτό μπορεί να είναι και η πιο ασφαλής παραλία της Ευρώπης. Φαίνεται ότι καλά βγαίνει αυτό σε επίπεδο προβολής στον Δήμο Πρέβεζας. Βέβαια, πρέπει να δούμε όλο αυτό αν θα έχει και αποτελέσματα. Γιατί καλό είναι να βγαίνει στα κανάλια και στα μέσα και να λέμε ότι η Πρέβεζα είναι ασφαλής, έχει μεγάλες παραλίες, έχει το Μονολίθι. Το θέμα είναι σε μια χρονιά που ούτως ή άλλως τουριστικά φαίνεται ότι έχει πληγεί και δεν ξέρω ποιοι τελικά θα κάνουν διακοπές γενικότερα από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό, τι ιδέες θα υπάρχουν. Τι αποτέλεσμα θα έχει όλη αυτή η καμπάνια. Ελπίζω να έχει αποτέλεσμα σε αυτούς που θα αποφασίσουν να κάνουν τις διακοπές, ώστε πρέπει να αποτελέσει προορισμό. Το ευχόμαστε. Και όλοι οι Ήπειρος έτσι, ας σκεφτούν έτσι το προορισμό Ήπειρος ως Save COVID-19, όπως έχει βγει ένα σλόγγαν. Ας το δουν συνολικά, στηρίξουν τα παράλια της Ήπειρου και οι τουρίστες, αλλά και οι Έλληνες και ο εσωτερικός τουρισμός, την Πρέβεζα, τη Θεσπρωτή και γενικότερα και τα ορεινά που προσφέρονται έτσι για διακοπές. Ας αλλάξουμε και λίγο έτσι μοτίβο. Λοιπόν, Μιχάλη, θα διακόψουμε για λίγο τη σύνδεσή μας, θα μου επιτρέψεις. Θα σε καλέσουμε πάλι σε λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για να πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Επειδή είναι έτσι το πρόγραμμά του πολύ γεμάτο και έχει αυξημένες υποχρεώσεις, με αφορμή και μια βραδινή διαδικτυακή εκδήλωση που θα γίνει για τους ανθρώπους του Μέρα 25 εδώ στην Ήπειρο, μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να δούμε λίγο και τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφώσει η πανδημία του κορονοϊού, αλλά και την επόμενη μέρα. Τι προτείνει το Μέρα 25 για την επόμενη μέρα? Αν αυτά τα 32 δις, κύριε Βαρουφάκη, καλησπέρα σας, που ακούμε ότι θα φτάσουν στη χώρα μας, είναι αρκετά, φτάνουνε ή είναι λίγο, όπως λένε κάποιοι. Λοιπόν, καλησπέρα, εύχομαι να είστε καλά. Και εγώ το ίδιο για σας. Κοιτάξτε, προσέξατε χτες ότι οι κυβερνητικοί, αλλά και άλλοι, βγήκαν και άρχισαν να χειροκροτούν την επικείμενη ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν καν γίνει.
Και βεβαίως αφού τη χειροκρότησαν πριν γίνει, χειροκρότησαν και τα νούμερα τα οποία ακούστηκαν μετά. Mm-hmm. Καλά, καταρχάς 32 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν. Είναι 22 τα δισεκατομμύρια, τα υπόλοιπα είναι δάνεια, τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε. Οπτωχευμένος, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι δάνεια. Οπότε είναι 22 δις. Mm-hmm. Αρκούν αυτά? Μακάρι να ήταν 22 δις. Γιατί αυτό που ξέχασαν να μας πούν όσοι θριαμβολογούν για αυτά τα 22 δις, ο Πρωθυπουργός πρώτος και καλύτερος, είναι ότι για να τα δώσουμε, για να τα πάρουμε αυτά, πρέπει να δώσουμε κιόλας. Να σας θυμίσω ποια είναι η συμφωνία. Η συμφωνία είναι ότι τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, θα προσφέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγυήσεις για να δανειστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρήματα από τις αγορές, από τους ιδιώτες, για να τα δώσει μετά στις χώρες. Ναι, αλλά τι σημαίνει να παρέχουμε εγγύηση? Σημαίνει ότι ένα ποσοστό αυτών των χρημάτων θα τα πληρώσουμε εμείς, το ελληνικό δημόσιο. Ποιο είναι αυτό το ποσοστό? Είναι γύρω στο 2,1% του συνολικού πακέτου. Το οποίο μεταφράζεται σε γύρω στα 10 δισεκατομμύρια διαχρονικά. Το οποίο σημαίνει ότι θα πάρουμε 22 δις ενισχύσεις, εάν περάσει τελικά αυτή η πρόταση, γιατί αυτή είναι πρόταση, έτσι, δεν είναι απόφαση. Δεν είναι απόφαση συνόδου κορυφής, μην το ξεχνάμε αυτό. Σουηδία, Ολλανδία, Δανία και άλλες χώρες απεργάζονται σχέδια για να το ανατρέψουν αυτό. Αλλά ακόμα και να περάσει, από τα 22 θα πρέπει να αφαιρέσετε τα 10, τα οποία θα τα πρέπει να τα δώσουμε. Μένουν δηλαδή 12. Και μένουν 12 δισεκατομμύρια για μια περίοδο 3 ετών. 21, 22, 23. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε και πόσα από αυτά τα χρήματα δεν θα έρθουν, γιατί για να περάσει στη Σύνοδο Κορυφής θα πρέπει να δώσουν επιστροφές, rebates τα λεγόμενα, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, στην Αυστρία. Εγώ υπολογίζω ότι συνολικά τα δισεκατομμύρια αυτά τα οποία θα έρθουν υπό τη μορφή ενίσχυσης στην ελληνική οικονομία, στο ελληνικό κράτος, θα είναι γύρω στα 6 δισεκατομμύρια σύνολο. Για την τριετία. 6. Όχι 32, 6. Αλλά αυτό πρέπει να το λάβουμε, να το κοιτάξουμε κιόλας από την οπτική σκοπιά της λιτότητας που θα μας επιβάλλουν ταυτόχρονα. Γιατί εδώ είμαι και εδώ είσαστε και τα λέμε, το βίντεο μένει, όπως κάποτε λέγαμε τα γραπτά μένουν, τώρα λέμε το βίντεο μένει. Του χρόνου θα έχουμε, το 2020 θα έχουμε ένα έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού της τάξης του 15%. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Είναι πραγματικά, το ανεβάζετε πολύ. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό? Γιατί κάποιοι λένε ότι θα ήταν το πιο εφιαλτικό σενάριο το 15%. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό? Εδώ είμαι, εδώ είσαστε. Κρίνετε την πρόβλεψή μου και κρίνετε και αυτούς που κρίνουν την πρόβλεψή μου του χρόνου. Θέλω να σας θυμίσω ότι τη 10η Μαρτίου στην Ολομέλεια της Βουλής είπα ότι η ύφεση, η ύφεση, όχι το έλλειμμα, αλλά η ύφεση θα ήταν γύρω στο 10% στην καλύτερη των περιπτώσεων, αν είμαστε τυχεροί. Και τότε βγήκαν και πάλι κοροϊδεύαν, λιδωρούσαν ο καταστροφολόγος Βαρουφάκης κτλ. 10 μέρες μετά βγήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είπε ότι η ύφεση θα είναι 10%. Τώρα το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε ας κρινόμαστε ανάλογα με το πόσο έχουμε πέσει έξω ή μέσα στις προβλέψεις μας. Μακάρι να πέσω έξω. Αλλά δεν θα πέσω έξω. Και κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Για σκεφτείτε το. Το ελληνικό δημόσιο πέρυσι είχε έσοδα περίπου στα 55 δις. Από αυτά, αν έχει φέτος 35 δις, θα είμαστε τυχεροί. Έχουμε μια οικονομία που έχει σταματήσει. Έτσι. Οι μισθοί δεν πληρώνονται. Αν πληρώνονται, πληρώνονται τα 800 άρια. Έτσι, αυτά δεν πληρώνουν φόρους. Ελάχιστους φόρους πληρώνουν. Οι φόροι δηλαδή, εισοδήματος, οι φόροι κατανάλωσης, τα έσοδα του δημοσίου θα καταρρεύσουν. Θα καταρρεύσουν παταγωδώς. Ταυτόχρονα τα έξοδα αυξάνονται. Με άλλα λόγια, το 15% του ΑΕΠ που εγώ προβλέπω ως κρατικό έλλειμμα είναι δεδομένο. Mm-hmm. Απλά αν δεν θέλεις να το πεις μόνο, λες κάτι άλλο. Αν δεν θέλεις να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα. Εμείς ως ΜΕΡΑ25 πιστεύουμε ότι η καλύτερη γιατριά σε μια δύσκολη περίοδο είναι να κοιτάμε την αλήθεια κατάματα και να προσπαθήσουμε να την αντιμετωπίσουμε, αντί να χώνουμε το κεφάλι στην άμμο σαν τη στουρθοκάμιλο. Κύριε Βαρουφάκη, αν αφήσουμε στην άκρη αυτά τα 32 δις που, όπως μας εξηγήσατε, επί της ουσίας θα είναι 6 για 3 χρόνια που θα πάρουμε, υπολογίζω έτσι πρόχειρα 2 δις περίπου το χρόνο για τα επόμενα 3 χρόνια, αν τα αφήσουμε αυτά, αυτή τη στήριξη, και δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας, τι έγινε και τι θα πρέπει να γίνει, τι δεν έκανε σωστά μέχρι στιγμής η ελληνική κυβέρνηση, πού έδειξε αργά αντανακλαστικά? Σε όλα. Mm-hmm. Τη 10η Μαρτίου εγώ τους έλεγα στην Βουλή ότι, κοιτάξτε, εγώ δεν προσπαθούσα να ασκήσω όσο γίνεται πιο υπεύθυνη αντιπολίτευση. Δεν έκανα αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν μιλούσα για μαξιλαράκια και για δεκάδες δισεκατομμύρια που δεν υπάρχουν. Δεν υπήρχαν ποτέ αυτά τα χρήματα. Εγώ είπα, έχετε αυτή τη στιγμή, και είναι αλήθεια αυτό και δεν το αρνήθηκε ο κύριος Σταϊκούρας, έχετε 4 δισεκατομμύρια στον κοινό λογαριασμό, στην τράπεζα, στον κοινό λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών. Πάρτε τα και ρίξτε τα αυτή τη στιγμή στην αγορά υπό τη μορφή δημόσιων επενδύσεων, ενίσχυση των φτωχών με χρεωστικές κάρτες και προσλήψεις στο ΕΣΥ λόγω κορονοϊού. Τα όσα, 4 δισεκατομμύρια, πάρτε τα αυτή τη στιγμή και ρίξτε τα. Και γυρνάει και μου λέει, δεν θα τα δείξουμε τώρα, γιατί θα τα κρατήσουμε για την πιο δύσκολη στιγμή που θα έρθει πιο μετά. Αυτό είναι ακριβώς το λάθος πράγμα να κάνεις. Ακριβώς όπως και με την επιδημία του ιού, πρέπει να σκοτώσεις τον ιό όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί αν τον αφήσεις μετά αυξάνεται εκθετικά και έχεις χάσει την καμπύλη. Πολύ σωστά έλεγε ο κύριος Τσιόρδας. Έτσι το ίδιο ισχύει και με την οικονομική επιδημία. Πρέπει να τη χτυπήσεις αλίπητα την πρώτη στιγμή, να ρίξεις όλα τα εφόδια εναντίον της εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο λάθος. Το δεύτερο λάθος είναι οι αναβολές φόρων. Πού να πει αναβολή φόρου? Όταν ο άλλος έχει ένα μαγαζί και δεν έχει πελάτες και δεν θα έχει πελάτες για μήνες, γιατί τον βοηθάει να του πεις αυτά που μου χρωστάς θα μου τα δώσει σε 4 μήνες μαζεμένα? Ασφιχτιά ο άνθρωπος με αυτό που λες. Κούρεψέ του τα, πες του δεν θα μου τα δώσει ποτέ. Τελείωσε. Ξέχνα τα. Και κάποιοι με ρωτάνε, μου λένε, καλά, μπορεί να είναι τόσο γαλαντόμο το κράτος? Δεν έχει δικαίωμα να μην είναι. Από το δικό του το συμφέρον. Γιατί αν δεν το κάνει αυτό, θα κλείσει ο άλλος. Θα βάλει λουκέτο στο μαγαζί του. Και αν βάλει λουκέτο, ούκαν λάβεις παρά του κεκλεισμένου. Τι θα πάρει το κράτος από το κεκλεισμένο? Τίποτα. Οπότε, κούρεψέ του το τώρα να ανοίξει το Νοέμβριο, να κινηθεί, να πάρει και κάτι το κράτος όταν θα υπάρξει η ανάκαμψη. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα λάθη. Και το τρίτο που ήταν εγκληματικό λάθος, και δεν είναι απλά λάθος, είναι έγκλημα για μένα, είναι ότι δεν πάγωσαν τον Ηρακλή για τα κόκκινα δάνεια. Mm-hmm. Συνεχίζουν να πουλάνε κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα ταμεία. Τα ταμεία έχουν εξασφάλιση από το ελληνικό δημόσιο ότι αν δεν πάρουν τα χρήματά τους για 3 συναπτούς μήνες, μπορούν να πάνε στον κύριο Σταϊκούρα και να ζητήσουν 12 δισεκατομμύρια κρατική εγγύηση, που δεν έχει να τους τη δώσει. Και φανταστείτε τώρα το όνειδος, το έγκλημα, σε αυτή την κρίση που δεν έχουμε να προσλάβουμε γιατρούς και δεν έχουμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους που πεινάνε, να πάει ο κύριος Σταϊκούρας στον ESM, να δανειστεί 12 δισεκατομμύρια, γιατί αυτό το μαξιλαράκι υπάρχει, το δικαίωμα να δανειστεί 12 δισεκατομμύρια, για να τα δώσει στα ταμεία από το Delaware και από το New Jersey, τα οποία θα τα πάρουν αυτά τα χρήματα και τα βγάλουν στο εξωτερικό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι κάποιος στην αντιπολίτευση για να καταλάβει ότι αυτό είναι έγκλημα. Υπάρχει χρόνος να διορθώσουμε τώρα κάτι, θεωρείτε? Τι διορθωτικές κινήσεις θα κάνατε εσείς? Αυτά που σας είπα. Παγώστε τον Ηρακλή τώρα, σήμερα. Mm-hmm. Κουρέψτε τις υποχρεώσεις των μικρομεσαίων στο κράτος όσο αφορά φόρους και εισφορές. Παγώστε τα δάνεια, τις δόσεις των δανείων στις τράπεζες, όχι να προστίθενται στις επόμενες στοχιζόμενες. Να κουρευτούν. Αυτές οι δόσεις δεν θα δοθούν ποτέ. Τελείωσε. Γιατί ούκαν λάβεις παρά του μία έχοντος. Αυτά μπορούν να γίνουν και σήμερα. Ρωτάνε φίλοι τηλεθεατές, κύριε Βαρουφάκη, σε μηνύματά τους, αν έχουμε ένα δεύτερο κύμα του ιού, έξαρσης του ιού, το προσεχές φθινόπωρο, θεωρείτε ότι θα αντέξει ένα δεύτερο γύρο μέτρων έτσι και lockdown η ελληνική οικονομία? Γιατί ήδη οι προβλέψεις είναι πολύ κακές με τον πρώτο γύρο του lockdown. Αν έχουμε και δεύτερο εκεί, με τι δεδομένα πάμε? Γι' αυτό εμείς από τα μέσα Μαρτίου ζητούσαμε από τον Πρωθυπουργό να αρχίσουν να σχεδιάζουν, όσο ήταν ακόμα νωρίς, τώρα το χάσαν το παιχνίδι αυτό, mm-hmm. να σχεδιάζουν mm-hmm. τα μαζικά τεστ. Γιατί ο μόνος τρόπος να αποφύγεις το δεύτερο τυφλό lockdown, τη τυφλή καραντίνα, είναι να έχεις μια υποδομή, έτσι ώστε να παίρνει ο γείτονάς σας, εσείς ο ίδιο, η ίδια, να παίρνει το αυτοκίνητό σας ή να πηγαίνετε με τα πόδια σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης, να κάνετε ένα τεστ, σε 4 ώρες να σας έρχεται το αποτέλεσμα, είστε θετικός, θετική, αρνητικός, αρνητική, στο κινητό σας. Αυτό να είναι το διαβατήριό σας να κυκλοφορείτε αν είστε αρνητικοί. Αν είστε θετικοί, μπαίνετε μέσα. Ο μόνος τρόπος να συγκρατήσουμε τη δεύτερη φάση, να κάνουμε κάτι έξυπνο για να μπορέσουμε να μην πάμε πάλι στην τυφλή καραντίνα, αλλά να πάμε σε μια επιλεκτική καραντίνα αυτών που αποδεικνύεται ότι είναι θετική, θα ήταν να υπάρχει μια κρατική πρόνοια για μαζικά τεστ. Στη Γερμανία το κάνανε, στη Σιγκαπούρη το κάνανε, στη Νότια Κορέα το κάνανε, στην Ιαπωνία το κάνανε. Εμείς δεν το κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψη. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Ο τουρισμός μπορεί να σώσει τίποτα από την χαμένη, όπως καταλαβαίνω, όπως θεωρείται, παρτίδα της οικονομίας? Μπορεί να σωθεί τίποτα με τον τουρισμό? Φέτος δεν νομίζω. Μακάρι.
να κάνω διαψευστό. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω από το να διαψευστώ. Αλλά φέτος είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Πρώτον, πολλά ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν. Και δεν θα ανοίξουν γιατί προβλέποντας ότι δεν θα έχουν αρκετούς πελάτες, δεν τους συμφέρει το σταθερό κόστος του να ανοίξουν. Δεύτερον, πολλές αεροπορικές εταιρείες δεν θα πετάξουν. Και αν πετάξουν, θα πετάξουν πολύ λιγότερα αεροπλάνα. Και αν πετάξουν, θα έρθουν πολύ λιγότεροι τουρίστες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι συμπολίτες μας στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Βρετανία, στη Γαλλία έχουν και αυτοί πληγεί από την καραντίνα. Έχουν μειωθεί τα εισοδήματά τους. Μπορεί και να φοβούνται κιόλας. Μπορεί να είναι εξουθενωμένοι. Υπάρχει και μια καμπάνια «Μείνετε σπίτι φέτος αυτό το καλοκαίρι» σε όλες αυτές τις χώρες. Οπότε εμείς πρέπει να ελπίζουμε ότι θα έρθουν, ότι δεν θα έρθουν με τον ιό, γιατί δεν έχουμε και την υποδομή για να τους γιατροπορήσουμε, αν θέλετε, σε περίπτωση που αρχίζει να εξαπλώνεται πάλι η πανδημία, και να προετοιμαστούμε για την επόμενη χρονιά μέσα από αυτά τα κουρέματα που έλεγα, μέσα από την ενίσχυση των φτωχών, των ανθρώπων που δεν θα πάρουν ποτέ τα 800 ευρώ γιατί είναι αχαρτογράφητοι, είτε δουλεύαν μαύρα, είτε ήταν πραγματικά μακροχρόνια άνεργοι, ή ήταν τα άνθρωποι που δούλευαν με καθημερινή πρόσληψη απόλυση. Ξέρετε πώς γίνεται στην Ελλάδα αυτό. Και οι οποίοι δεν υπάρχουν πουθενά στα χαρτιά του ελληνικού δημοσίου. Να φροντίσουμε τον κόσμο όσο γίνεται περισσότερο με τα μέσα που έχουμε, κάτι που δεν έκανε η κυβέρνηση. Μάλιστα. Τώρα στα σενάρια εκλογών που ακούγονται, κάποιοι λένε θα ήταν καταστροφικές οι εκλογές εν μέσω αυτής της κατάστασης. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει πάψει να κυβερνά. Δηλαδή, βλέπουν ότι όλη τους η σχεδίαση της οικονομίας έχει καταρρεύσει. Και λογικό είναι. Βλέπουν ότι το γεγονός ότι ουσιαστικά πούλησαν το ευρωομόλογο, δεν το υποστήριξαν στην Σύνοδο Κορυφής, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Σταϊκούρα στο Eurogroup, σημαίνει μια τεράστια λιτότητα που θα έρθει του χρόνου. Γιατί η Επιτροπή θα έρθει και θα πει: είστε στο μείον 15, θα πάτε στο μείον 5, 10% λιτότητα. Αυτά είναι μέτρα πολύ σκληρά, αντίστοιχα της περίοδου 2010-2012. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πάει χωρίς εκλογές σε μια τέτοια πέμπτη μνημονιακή κατάσταση. Το μεγάλο τους λοιπόν ερώτημα σήμερα είναι, εδώ και εβδομάδες, είμαι σίγουρος ότι σε κάθε σύσκεψη αυτό συζητούν στο Μαξίμου και αλλού, πότε θα τις κάνουν τις εκλογές, όχι αν θα τις κάνουν τις εκλογές. Θα τις κάνουν τώρα μες στο καλοκαίρι, θα τις κάνουν το φθινόπωρο ή θα τις κάνουν την άνοιξη? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Αν περιμένουμε μέχρι την άνοιξη, μπορεί η δημοφιλία τους να έχει μειωθεί πάρα πολύ, ιδίως όταν ο κόσμος έχει αρχίσει να πεινάει. Για να το πω έτσι χυδαία, αλλά ρεαλιστικά. Εάν το κάνουν το φθινόπωρο, μπορεί να συμπέσουν, γιατί μιλάνε και για διπλές κάλπες για να κάψουν με την πρώτη κάλπη την απλή αναλογική. Οπότε αυτό είναι ένα δίμηνο. Ελάχιστον μπορεί μέσα σε αυτό το δίμηνο να υπάρχει πάλι αύξηση της καμπύλης. Έτσι. Αν το κάνουν μέσα στο καλοκαίρι, θα θυμώσουν κόσμο που σου λέει: κάτσε, ακόμα δεν βγήκαμε από το lockdown, από την καραντίνα. Μας βάζεις διπλές εκλογές τώρα. Οπότε αυτός είναι ο προβληματισμός μας, φαντάζομαι, στους κυβερνητικούς κύκλους. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω μηνύματα από φίλους τηλεθέατες, έτσι, οι οποίοι λένε και για όσα διαβάζουμε και ακούμε και καταιγιζόμαστε, για αυτό το σπιράλ που, δηλαδή κάποιοι στέκονται σε αυτό που είπατε, ότι ναι μεν φέτος μπορεί να είναι για το 20 ειδησίων οι προβλέψεις, αλλά διαβάζει ο κόσμος και κάπως αισιοδοξεί όταν ακούει ότι μπορεί να πάει στο συν 5 ανάπτυξη, και αυτό το αποκλείσετε, ουσιαστικά μου το έχετε απαντήσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό, να το εξηγήσετε και στον κόσμο. Κοιτάξτε, ότι μπορεί ότι το 2021 θα έχουμε μία μεγέθυνση αύξηση του ΑΕΠ, είναι δεδομένο. Όταν έχεις πέσει μία χρονιά με 15-20%, 15% εγώ λέω, έτσι την επόμενη χρονιά θα ανέβεις. Γιατί ο κόσμος, ό,τι και να κάνει, κάτι περισσότερο θα κάνει από ό,τι έκανε στη διάρκεια της καραντίνας. Έτσι. Οπότε θα υπάρχει μία αύξηση πάλι του εισοδήματος. Αλλά το συνολικό, το συνολικό πλήγμα θα είναι τεράστιο. Δηλαδή, αν έχεις μείον 15 τη μία χρονιά και ακόμα και συν 5 να έχεις την άλλη, έχεις ένα μείον 10. Στη διάρκεια αυτής των 2 ετών. Και αυτό μεταφράζεται σε χαμένες θέσεις εργασίας, σε χαμένα εισοδήματα, σε χρεοκοπίες. Αυτό σημαίνει το να έχεις χάσει συνολικά σε μια διετία 10% του ΑΕΠ. Δεν είναι λίγο το 10% του ΑΕΠ σε μια διετία. Είναι τεράστιο. Ακόμα και αν υπάρχει. Και το χειρότερο ποιο είναι? Ότι με το που θα αρχίσει η ανάκαμψη, έστω το 21, στην καλύτερη των περιπτώσεων 5%, έτσι τότε είναι που θα έρθει η Τρόικα και θα σου πει: έλα εδώ, κόψε μισθούς, κόψε συντάξεις, αύξησε φόρους στους μικρομεσαίους. Το οποίο κάνει, ψαλιδίζει την ανάπτυξη του 2021 και δημιουργεί συνθήκες νέας ύφεσης για το 2022. Mm-hmm.
Είναι δυσίωνα μόνο μαύρα μπορούμε να τα βλέπουμε τα πράγματα για τα επόμενα 2-3 χρόνια, ή θα πρέπει να μας παρηγορεί ίσως και λίγο το γεγονός ότι είναι κάτι που αυτή τη φορά αυτή η πανδημία και ο οικονομικός της αρνητικός αντίκτυπος δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, δεν αφορά την Ελλάδα της κρίσης των 10 ετών, αφορά όλο τον κόσμο, την παγκόσμια οικονομία. Κοιτάξτε, όλες οι μεγάλες κρίσεις αφορούν την παγκόσμια οικονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος μας δεν υποφέρει. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περίμενε κανένας, επειδή αυτή τη φορά πλήγησαν όλοι. Πλήγησαν όλοι. Δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, ήταν και οι Ολλανδοί, ήταν και οι Γερμανοί. Είχαν και αυτοί μια μεγάλη ύφεση. Αντί να είναι αυτό ένα έναυσμα για συνένωση, για να υπάρχει πολιτική ενοποίηση, να υπάρχει επιμερισμός των χρεών. Τους βλέπεις με τι μανία λένε όχι στο ευρωμόλογο, λένε όχι στην αμοιβαιοποίηση και επιμένουν στα δάνεια. Γιατί και αυτό που ανακοίνωσε χτες η πρόεδρος της Επιτροπής είναι ένας δανεισμός της Επιτροπής, έτσι, ο οποίος βασίζεται στο δανεισμό των κρατών, των κυβερνήσεων. Δεν είναι το ευρωμόλογο, δεν είναι αυτό που θα έπρεπε, που έχει ανάγκη η Ευρώπη για να χρησιμοποιήσει αυτή την κρίση ως ευκαιρία ένωσης, ενοποίησης αντί κατακαιρματισμού. Αυτή είναι η μεγάλη στεναχώρια προσωπική μου. Κάποιοι πάντως μεταφράζουν ότι ενώ έχει κλονιστεί πάρα πολύ όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, μετά από αυτές τις ενέργειες κάπως πάει να φτιάξει το κλίμα. Δεν ξέρω όμως αν όντως είναι αρκετό. Και αν και οι πολύ δυνατοί, όπως είπατε νωρίτερα, θα συνενέσουν και σε όλο αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας θυμίσω, το 2010, όταν ο κύριος Παπανδρέου, πρωθυπουργός τότε, έβγαλε την ομιλία του στο Καστελόριζο, ότι γιόρταζε το γεγονός ότι η Ευρώπη έκανε το καθήκον της και έφτιαξε ένα μεγάλο ταμείο, από το οποίο η Ελλάδα θα πάρει 110 δισεκατομμύρια, και το συνολικότερο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τότε, όπως το λέγανε, στο οποίο θα έχει δυνατότητα για 700 δισεκατομμύρια για να δανείζονται οι πόλοι. Θυμάστε τις τυμπανοκρουσίες, τις θριαμβολογίες, ότι η Ευρώπη έκανε το σωστό. Ποιο σωστό? Έκανε το απολύτως λάθος. Ουσιαστικά καταδίκασε σε μνημονιακές διαδικασίες τις χώρες μας, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ιρλανδία και εν τέλει και την ίδια τη Γερμανία, όπου μεταφέρθηκε η σκληρή λιτότητα, γιατί η μισή Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι σε χειρότερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Η μισή Γερμανία, αλλά η μισή είναι εξαιρετικά. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Έχουμε κρίσεις. Η κρίση είναι νομοτελειακά δεδομένη ότι θα γίνει, γιατί έχουμε σταθερή δόμηση, αρχιτεκτονική δόμηση mm-hmm. της οικονομίας μας. Έρχεται η κρίση. Μετά τι κάνουν? Μαζεύονται στις Βρυξέλλες, βγάζουν μια ανακοίνωση όπου αναφέρουν μεγάλα ποσά, όπως κάναν και χτες. Βγαίνουν οι δημοσιογράφοι των συστημικών μέσων σε όλες τις χώρες και θριαμβολογούν: μπράβο, τα καταφέραμε. Η Ευρώπη ανανύπτει, κάνει το σωστό, ενοποιείται. Και μετά από λίγο, οι ίδιοι οι οποίοι θριαμβολογούσαν, αναγκάζονται στις αναλύσεις τους και στα άρθρα τους, τα οποία δεν είναι πρωτοσέλιδα πια, είναι στη 13η σελίδα, να λένε ναι, τελικά ήταν μια φούσκα αυτό που έγινε και τελικά αυτό απλά επεκτείνει το πρόβλημα στο μέλλον αντί να το λύνει. Και μετά γίνεται άλλη μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάλι πρωτοσέλιδη η θριαμβολογία, έτσι, και μετά πάλι από μερικούς μήνες, στη 13η σελίδα, η παραδοχή ότι ήταν και αυτό μια φούσκα. Αυτό το πράγμα γίνεται και δεν έχει αλλάξει αυτό. Και όσο οι κυβερνήσεις οι πρωθυπουργοί μας, οι υπουργοί οικονομικών, δεν βάζουν βέτο στο Eurogroup, στη Σύνοδο Κορυφής, θα συνεχίζεται αυτή η αποδόμηση της Ευρώπης και βεβαίως η ασφυξία στις φτωχότερες χώρες όπως η δική μας. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο γενικότερα στις διεργασίες που γίνονται στο εσωτερικό του κόμματός σας, αλλά και έτσι στην επικοινωνία με τον κόσμο σας. Απόψε έχετε μια διαδικτυακή συνάντηση με τους ανθρώπους του Μέρα 25 στην Ήπειρο. Πραγματικά. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό? Κοιτάξτε, εμείς εν μέσω καραντίνας και πριν την καραντίνα είχαμε αποφασίσει ότι θα οργώνουμε την Ελλάδα όλη την άνοιξη και στην αρχή του καλοκαιριού. Και δεν το βάλαμε κάτω και το κάνουμε. Κάνουμε τρεις τέτοιες τηλεδιασκέψεις τη βδομάδα. Η περασμένη ήταν στα Δωδεκάνησα, στα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Σήμερα είναι Ήπειρος. Ο στόχος μας είναι καταρχάς, ξέρετε, να μαθαίνουμε. Είμαστε νέο κόμμα. Οι συνθήκες συνεχώς αλλάζουν, όχι μόνο εθνικά και ευρωπαϊκά, αλλά και τοπικά, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στα νησιά. Ο στόχος της τηλεδιάσκεψης αυτή τη μέρα είναι τριπλός. Πρώτον, να μάθουμε τι γίνεται στην Ήπειρο.
Και γι' αυτό έχουμε προσκαλέσει στη τηλεδιάσκεψη όχι μόνο μέλη μας, αλλά και πολιτικούς μας αντιπάλους. Δηλαδή, μπορεί να είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, αλλά να εκπροσωπούν έναν εμπορικό σύλλογο, ένα δήμο, ένα εργατικό κέντρο, για να μας πούν πώς αφουγκράζονται τα προβλήματα του τόπου, της πόλης, του χωριού στον οποίο ζουν. Και βέβαια, αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ο δεύτερος στόχος είναι να μιλήσουμε με τα μέλη μας. Αλλά υπάρχει ένας τρίτος στόχος, η διαφάνεια. Γιατί εμείς αυτές τις τηλεδιασκέψεις τις έχουμε στο YouTube, όποιος θέλει μπορεί να τις ακούει, φίλος και εχθρός. Γιατί νομίζω ότι έχει σημασία στα πολιτικά δρόμενα της χώρας να έχουμε ανοιχτές διαδικασίες, να μπορούν ακόμα και οι αντίπαλοι μας να βλέπουν αυτά που λέμε, τόσο τα καλά, όσο τα κακά και τα άσχημα αυτών που λέμε, ακόμα να μας βλέπουν και να τσακωνόμαστε μεταξύ μας ή να διαφωνούμε. Πρέπει ένας διαφορετικός πολιτικός πολιτισμός να περάσει, αντίθετα με τα κόμματα τα οποία είναι εντελώς κλεισμένα και κλεισμένα των θυρών, τα λένε μεταξύ τους, άλλα λένε και κλεισμένα των θυρών, άλλα λένε στον κόσμο. Μάλιστα. Αυτό απόψε τι ώρα για τον κόσμο που ρωτάει? Νομίζω ότι είμαστε στις 8 η ώρα. Στις 8, 8 η ώρα... και βρίσκουν αντίστοιχα και στο YouTube. 9 η ώρα. 9 στο ώρα, YouTube, έτσι. YouTube. Μπείτε στο YouTube, Μέρα 25. Και ακούστε τη συζήτηση, ακούστε και ανθρώπους από άλλα κόμματα να μας πληροφορούν για τα τεκτενόμενα στην Ήπειρο. Πρέπει να σας πω ότι προχτές που ήμασταν στη Ρόδο και στην ΚΟ και στο Καστελόριζο και στην Κάρπαθο, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και με ανθρώπους από άλλα κόμματα. Είμαι σίγουρη ότι θα μάθετε ενδιαφέροντα και για την Ήπειρο, που έχει και αυτά τα προβλήματά της. Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστώ για την κουβέντα αυτή. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι σας κάλυψα και τα ερωτήματά σας έτσι προς τον κύριο Βαρουφάκη. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους φίλους έτσι για τα καλά λόγια, αλλά και κάποιους φίλους ανώνυμους έτσι για την κριτική. Να ξέρετε πάντως ότι αυτή η εκπομπή είναι άκρος δημοκρατική και κάθε δημοκρατικός πολίτης, είτε είναι έτσι επιφανής, είναι γνωστός, είναι ο κύριος Βαρουφάκης, είναι άλλες φορές αρχηγοί κομμάτων της αντιπολίτευσης, από το κυβερνών κόμμα, βουλευτές, υπουργοί, όποιοι και αν είναι, μέχρι και τον τελευταίο πολίτη, μέχρι και τον τελευταίο έτσι γενιώτη πυρώτη που μπορεί να βρούμε στον δρόμο και να μετέχει σε κάποιο από τα γκάλωπ ή τα ρεπορτάζ μας, έχουν όλη θέση εδώ. Έχουν όλη θέση και τι να πω, πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί σε κάποιους αν δεν αρέσει η εκπομπή μας, μπορεί απλά να πάρει το τηλεκοντρόλ, να την αλλάξει, να μην την παρακολουθεί. Βλέπω όμως ότι μας παρακολουθείτε έτσι κάθε μέρα, δεν χάνετε την εκπομπή, οπότε ίσως και κάτι να σημαίνει αυτό. Συμφωνείτε, διαφωνείτε μαζί μας, το να μας βλέπετε έτσι μας τιμά. Ή κάτι μάλλον εν τέλει βρίσκεται στην εκπομπή αυτή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τα μηνύματά σας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Τα μεγάλα, τα διαχρονικά και ανθεκτικά είναι κατασκευασμένα από χαλκό. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Zone Action. Με boiler και επιλεκτικούς συλλέκτες εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση. Zone Action. Κορυφαία ποιότητα κατασκευής, μηδενική συντήρηση και απεριόριστη διάρκεια ζωής. Πιστοποιημένος με όλα τα διεθνή πρότυπα και με Solar Key Mark. Zone Action. Η χάλκινη υπεροχή. Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα. Τηλέφωνα 2651-030-069 και 30200. Καθαριστήριο Δουβανάς. Ο επαγγελματίας που σου λύνει τα χέρια και προσέχει τα χαλιά σου σαν δικά του. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον. Πληθώρα εκπτώσεων για φοιτητές και ανέργους και για κατηδίαν παράδοση και παραλαβή με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Εξειδίκευση στον καθαρισμό χειροποίητων χαλιών, γιατί το χαλί θέλει ιδιαίτερη φροντίδα. Νέα υπηρεσία, βιολογικός καθαρισμός στρωμάτων και καναπέδων επιτόπου, αλλά και καθαρισμός παπλωμάτων και κουβερτών. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Ταπιτοκαθαριστήριο Δουβανάς. Τηλέφωνο 2651-020-478. Ολοκληρωμένη υπηρεσία καθαρισμού για σπίτι γεμάτο χαμόγελα. Με υπηρεσίες άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός παπλώματος ή κουβέρτας.
όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται. Η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Είδη γήινης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για τον μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26 51 0 85 185 186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26 83 0 22 588 και 22 852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Το μουσι. Μόνο τριμάρισμα. Σίγουρα. Άμα το βάψουμε και το κοντίνουμε λιγάκι, θα δείξεις 20 χρόνια νεότερος. 20 χρόνια νεότερος. Λες. Λέω. Ακόμη και αν αλλάξει η εμφάνιση, η καρδιά μένει πάντα ίδια. Ναι ρε φίλε. 20 χρόνια μετά και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τελικά οι δυνατές φιλίες είναι fix. Από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά. Fix Ελλάς. Μία χώρα, μία μπύρα. Σήμερα ένα χαμόγελο. Αύριο μια αγκαλιά. Σήμερα ένα βλέμμα. Αύριο ένα φιλί. Σήμερα μόνοι. Αύριο όλοι μαζί. Φροντίζουμε το σήμερα για να έχουμε αύριο τα πάντα. Ας δώσουμε αξία σε ό,τι μπορούμε να απολαύσουμε και ό,τι μας λείπει δεν θα αργήσει. Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις και βέβαια το ίδιο το κοτόπουλο να είναι ελεύθερης φωσκής. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου δίνουμε το παρόν στην επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας του τόπου μας. Στηρίζουμε με συνέπεια την οικονομία και τις θέσεις εργασίας της Ηπείρου και συμμετέχουμε στο πρόγραμμα χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τα πρώτα δύο χρόνια και άμεση έγκριση για την ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων. Κάντε την αίτησή σας επιλέγοντας την Τράπεζα Ηπείρου και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Η τράπεζα του τόπου μας. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και πάμε να συζητήσουμε για τοπική αυτοδιοίκηση, να δούμε πώς είναι τα πράγματα και στους Δήμους, γιατί είπαμε ότι συμβαίνει σε κεντρικό επίπεδο, έχει αντίκτυπο εννοείται και στην καθημερινότητά μας και στους Δήμους, είτε είναι μεγαλύτεροι είτε είναι μικρότεροι. Με τον Αντιδήμαρχο που θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως από το Δήμο της Ζήτσας, τον κύριο Γιώργο Ράδο, θα κάνουμε κουβέντα έτσι για την επόμενη μέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους Δήμους, τις ενέργειες που έχουν γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και έτσι ήταν ένα σοκ, ένα πρωτόγνωρο πράγμα, όχι μόνο για τους αυτοδιοικητικούς, για όλους μας αυτό που βιώσαμε. Καλησπέρα σας, κύριε Ράδο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πώς το βιώσατε, και είστε και νέος στα αυτοδιοικητικά, ήταν ένα σοκ η αλήθεια. Είναι να δουλεύετε πολύ καιρό για να δρομολογήσετε πράγματα, να γίνονται ενέργειες, είτε αυτό λέγεται τουρισμός, είτε λέγεται πολιτισμός, και ξαφνικά να ματαιώνονται σχεδόν όλα ή να πηγαίνουν κάποια πράγματα πίσω λόγω της κατάστασης αυτής. Αυτοδιοικητική με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από τη δική μου, δυσκολεύτηκαν πολύ. Ήταν πρωτόγνωρο για όλους μας. Οι πρώτες εκτιμήσεις που καταλαβαίνω και εισπράττω από τον κόσμο είναι ότι τα πήγαμε σχετικά καλά, αρκετά καλά σε πολλές περιπτώσεις, παρότι υπήρχαν δυσκολίες. Ξεκίνησε όλη η ιστορία πριν από περίπου 2,5 μήνες, σχεδόν 3, αν θυμάστε, όταν είχαμε την ματέωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, που ήταν ένα σοκ για τις κοινωνίες που περίμεναν και έσοδα και κόσμο από αυτό. Και μετά κλιμακώθηκε μέχρι από το κλείσιμο των σχολείων και το κλείσιμο επιχειρήσεων και την απαγόρευση μετακινήσεων. Ήταν όλα πρωτόγνωρα και σε ανθρώπινο επίπεδο, προσωπικά για τον καθένα, και φυσικά σε επίπεδο αυτοδιοίκησης δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, νομίζω, οπότε ήταν κάτι δύσκολο για όλους μας. Στο Δήμο Ζήτσας πώς τα πηγαίνετε, πώς τα βγάλατε πέρα, και ένα πρόβλημα που απασχολεί έντονα τους Δήμους είναι ότι πέρα από τις άδειες ειδικού σκοπού που δόθηκαν και δικαίως δόθηκαν έτσι όπου υπήρχε ανάγκη, μειώθηκε πάρα πολύ το προσωπικό, οι εργαζόμενοι. Δεν ήρθαν μάλιστα και αρκετοί από δίμηνα, οχτάμηνα που περιμένατε, πήγε πίσω η διαδικασία. Οπότε πώς τα βγάζετε πέρα και σε τέτοιο επίπεδο προσωπικό? Όσο μπορούμε και όσο καλύτερα μπορούμε, τηρουμένων των αναλογιών. Βεβαίως, αρκετοί εργαζόμενοι έκαναν χρήση του δικαιώματος να πάρουν την άδεια ειδικού σκοπού και μέχρι και τέλος Ιουνίου που θα κλείσουν τα δημοτικά δεν θα είναι κοντά μας. Βέβαια, είναι δικαίωμά τους, εννοείται, και η υγεία μας είναι πάνω απ' όλα και η οικογένεια επίσης. Οπότε, ναι, υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Αυτό ήρθε να δέσει και με το πρόβλημα που έχει προκύψει στην καθυστέρηση προσλήψεων ανθρώπων που χρειάζονται οι Δήμοι, που καλύπτουν έκτακτες και εποχιακές ανάγκες, τα γνωστά οχτάμινα. Mm-hmm. Συνήθως αρχές Μαΐου έχουν στελεχωθεί οι θέσεις, έχουν πληρωθεί. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα κάποια εξέλιξη. Αισιοδοξούμε ότι μέσα στον Ιούνιο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε προσλήψεις και επ' ευκαιρία και εκ μέρους Δημοτικής Αρχής πρέπει να εξηγήσουμε στους δημότες ότι τα προβλήματα που έχουν προκύψει τελευταία στην αποκομιδή της ανακύκλωσης σε κάποιες περιοχές οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού που υπάρχει και όχι σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Αλίμονο, αν δεν θέλουμε εμείς να είμαστε νοικοκυρεμένοι, ποιος θα το ήθελε άλλος? Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Φίκας, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί τα μέσα που διαθέτει. Ξεκίνησαν 2 άνθρωποι τώρα και ήρθαν την περασμένη εβδομάδα και ήδη αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Όμως πρέπει να εξηγήσουμε στους δημότες μας ότι δεν είναι ότι δεν θέλουμε, τους έχουμε ξεχάσει. Απλώς ό,τι κάνουμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε με το λίγο προσωπικό που έχουμε. Αυτός είναι ένας από τους αντίκτυπους που υπάρχει στην έλλειψη προσωπικού. Έχει να κάνει με την ανάκυκλωση. Υπάρχουν και άλλες λήψεις. Αισιοδοξούμε, γιατί εμείς καταλαβαίνετε, ένας τόσο μεγάλος Δήμος με αγροτικές περιοχές, έχουμε ανάγκη για προσωπικό και χέρια τώρα. Αν έρθουν τον Αύγουστο, θα είναι πια αργά. Πολύ σωστά, έχετε δίκιο. Ελπίζω ότι θα λυθεί το θέμα. Κάτι ακούσαμε ότι μέχρι τέλος του μήνα, αρχές Ιουνίου, ότι θα έχει διευθετηθεί. Το ελπίζουμε, γιατί αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και ακόμα μεγαλύτερη δήμη από τον δικό σας. Σκεφτείτε τι γίνεται στην πόλη των Ιουνίων με τα απορρίμματα, για παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο άνοιγμα των σχολείων. Έτσι, την προετοιμασία που έγινε από πλευράς του Δήμου σας. Έχουμε τώρα ήδη τρίτη εβδομάδα που λειτουργούν λύκεια και γυμνάσια, δεύτερη εβδομάδα για τα γυμνάσια. Και ετοιμάζεστε από Δευτέρα και για τα δημοτικά, αλλά και τους παιδικούς του Δήμου. Πράγματι.
Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τους διευθυντές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο λίγο νωρίτερα σήμερα για να δω μετά τη δεύτερη εβδομάδα και την τρίτη για τα λύκεια τι έχει για την τρίτη λύκεια συγκεκριμένα. Πώς έχει πάει. Με χαρά μπορώ να σας πω ότι η πλειονότητα των μαθητών έχει επιστρέψει σε κάποια σχολεία εξ ολοκλήρου, όπως για παράδειγμα στη Μεταμόρφωση, σε κάποια σχολεία όπως στη Ζήτσα και στη Βροσίνα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα 3/4, το 75% των μαθητών έρχονται κανονικά στα μαθήματα. Και στην Ελεούσα τα ποσοστά φαίνεται ότι είναι λίγο χαμηλότερα, γύρω στο 66%. Ένα στου τρει μαθητέ δεν πηγαίνει γιατί έχει κάποιο λόγο. Παραδείγματος χάρη, ευπαθεί ομάδα στο σπίτι του και πρέπει να προφυλαχτεί. Άρα η επιστροφή των μαθητών είναι ικανοποιητική κατά την άποψή μου. Είναι μεγάλα τα ποσοστά συμμετοχής στις τάξεις. Mm-hmm. Όσον αφορά την προετοιμασία του Δήμου, αξίζουν συγχαρητήρια στην κυρία Χριστίνα Παπαδημητρίου για την προσπάθεια που έκανε ως πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Σε όλα τα σχολεία να έχουν όλα όσα χρειάζονται βάσει των πρωτόκολλων που λάβαμε. Και ακριβώς το ίδιο όπως έγινε με τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, είμαι βέβαιος ότι η κυρία Γεωργούλη έχει κάνει ήδη όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά να έχουν όλα όσα χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που ξαναλέμε ότι είναι πρωτόγνωρη για όλους μας. Μάλιστα. Στο κομμάτι του τουρισμού τώρα. Μεγάλο στοίχημα και για το επόμενο διάστημα, κύριε Ράδο, και ξέρω ότι είχατε ξεκινήσει έτσι ως Δήμος να το κυνηγάτε. Ήταν κάτι που είχε μείνει πίσω, η αλήθεια είναι, για τη δική σας περιοχή. Είχατε ξεκινήσει έτσι κάποια πράγματα, κάποιες ενέργειες. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν ματαιωθεί σχέδια σας ή αν θα πάνε παραπίσω ή αν είναι... ή αν το δούμε και ως μια ευκαιρία αυτή την περίοδο για να φέρετε κόσμο στη Ζήτσα. Οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις στο τελευταίο δίμηνο δεν μου επέτρεψαν να έχω φυσική παρουσία στο Δημαρχείο. Ωστόσο, αυτό δεν σταμάτησε εμένα και τους συνεργάτες στο Δήμο από το να κάνουμε κάποια πράγματα που αφορούν το σχεδιασμό τον τουριστικό. Ήμασταν πολύ τυχεροί που προλάβαμε πριν τις απαγορεύσεις μετακινήσεων να ολοκληρώσουμε ένα σχεδόν 50-σέλιδο αφιέρωμα σε ένα κλαδικό περιοδικό που είναι πολύ δημοφιλές τουριστικά στην Ελλάδα, το Ελληνικό Πανόραμα. Αυτό είναι πρίκα και εργαλείο πρόθεσης του Δήμου μας για το μέλλον, γιατί ό,τι κάνουμε για τον τουρισμό θέλει χρόνο για να οριμάσει. Είναι σαν να φυτεύει σε ένα σπόρο και πρέπει να το καλλιεργείς μέχρι να ανθίσει και να καρπίσει. Αυτό που κάναμε στο συγκεκριμένο αφιέρωμα είναι ότι αναδείξαμε το θρησκευτικό τουρισμό που μπορεί να έχουμε στο Δήμο. Τον περασμένο Νοέμβριο που είχαμε μιλήσει στην εκπομπή σας, μια θεατρική παράσταση τότε, είχαμε πει ότι ο νομός Ιωαννίνων και συγκεκριμένα ο Δήμος Κόνιτσας έχει κάνει πάρα πολύ καλά βήματα στο κομμάτι του θρησκευτικού τουρισμού. Έχουμε και εμείς ομορφιές και αργά μοναστήρια και φοβερούς ιστορικά ιερούς ναούς. Το αναδεικνύουμε. Έχουν ήδη ξεκινήσει και έρχονται αγόρες των τουρισμών κάποια groups με πούλμα στη Ζήτσα και μπορώ με χαρά να πω ότι ήδη τον Ιούνιο έχουμε κλείσει δύο εκδρομικά πούλμαν τα οποία θα κάνουν αυτό το δρομολόγιο που προτείνουμε εμείς, το οποίο για να είμαι συγκεκριμένος ξεκινάει από την Βουσίνα, συνεχίζει στη Μονή Χουνίου, στο Ραδοβίζι, περνάει από την Παλιουρή, Κλιματιά και καταλήγει στη Ζήτσα. Όπου εκεί υπάρχουν σε όλες τις κοινότητες που ανέφερα, υπάρχουν είτε μοναστήρια είτε ιεροί ναοί, τα οποία οι άνθρωποι που ήρθαν και τα εκτίμησαν κρίνουν ότι είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο τους. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μια τουριστική, θρησκευτική τουριστική διαδρομή πρώτων πυλών, έτσι, να αρχίσει να υλοποιείται το επόμενο διάστημα και να στρέψει και τα φώτα και το ενδιαφέρον προς την περιοχή σας. Πιλωτικά έγιναν κάποιες εκδρομές τον Φεβρουάριο και τέλος Ιανουαρίου με ανθρώπους οι οποίοι εγώ προσωπικά τη γνώμη τους εκτιμώ πάρα πολύ και τους ευχαριστώ που εμπιστεύτηκαν ότι μπορεί να γίνει κάτι εδώ πέρα και όντως δεν μείνανε πολύ ικανοποιημένοι φεύγοντας, γι' αυτό και θα ξανάρθουνε. Ένα κομμάτι εναλλακτικού τουρισμού που μπορούμε να αναπτύξουμε στο Δήμο μας είναι αυτό
αυτό που λέμε προσκυνηματικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός. Ένα από τα κομμάτια είναι αυτό. Και αυτό μπορεί να ταιριάξει και με περιπατητικό τουρισμό. Έχουμε φανταστικά μονοπάτια γύρω από τον Καλαμά, τα οποία και αυτά είναι μέσα στο αφιέρωμα. Και ήδη αρκετοί μας ρωτάνε και πληθαίνουν οι συσταγωγικά οχλήσεις που έχουμε, για να δούνε πώς μπορούν να τους επισκεφτούν, αν υπάρχει οι κατάλληλες συνθήκες, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, σήμανση, κάποιο σήμα αναφοράς, αν γίνει κάποιο ατύχημα. Τα κοιτάμε όλα αυτά και πέρα από το θρησκευτικό τουρισμό που είναι αυτό που ξεκινήσαμε, μαζί με τον περιπατητικό τουρισμό προχωράμε στα υπόλοιπα. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχετε πολλή δουλειά να κάνετε το επόμενο διάστημα. Να ρωτήσω κλείνοντας για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ξέρουμε ότι ο Αύγουστος είναι μήνας εκδηλώσεων για την περιοχή σας, με επίκεντρο και τον αρχαιολογικό σας χώρο, αλλά γίνονται γενικότερα, έχετε τα τελευταία χρόνια ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι με πάρα πολλές εκδηλώσεις, από συναυλίες μέχρι τα παραδοσιακά μας πανηγύρια. Φέτος όλα αυτά ματαιώνονται, είναι όλα στον αέρα, κύριε Ράδο? Μέχρι τις 15 Ιουλίου ματαιώνονται. Είναι όλα στον αέρα, όπως λέτε. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια καθαρή εικόνα ως τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση δείχνει ότι σίγουρα αυτό το καλοκαίρι θα είναι φτωχότερο πολιτιστικά από ό,τι ήταν τα προηγούμενα. Δεν θα έχω την τύχη να βαδίσω στα χνάρια των προκατόχων μου να βγάλουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα όπως κάνανε τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα καλοκαίρια. Διότι υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες, να σας πω ένα παράδειγμα, και κυρίως για να καταλάβουν και οι άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα θα θέλουν να έχουν εκδηλώσεις. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και εμείς θέλουμε να οργανώσουμε, χαρά μας είναι. Αρκεί να τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγιεινής όπως μας τα δίνουν από το Υπουργείο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, διότι εάν προγραμματίσουμε κάτι, όπως για παράδειγμα, όπως είχα εγώ συμφωνήσει προφορικά για την 3 Αυγούστου, που είναι η συναυλία της Πανσελίνου στην αρχαία Πασαρώνα. Εάν συμφωνήσουμε κάτι, υπογράψουμε, έχουμε και τις απαραίτητες ρήτρες, και ξαφνικά, για παράδειγμα, στις 10 Ιουλίου, λόγω μακριά από εμάς έξαρσης συμπτωμάτων και κρουσμάτων, βγει νέα οδηγία ότι απαγορεύει συναυλίες, για παράδειγμα. Θα πρέπει εμείς να πληρώσουμε σαν Δήμος κάποια ρήτρα στον καλλιτέχνη που έχουμε συμφωνήσει, και είναι κάτι που δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε κάποιες εφάνταστες λύσεις, όπως για παράδειγμα βλέπω σε άλλους Δήμους κάποια drive-in που πάνε με αυτοκίνητα και βλέπουν παραστάσεις σινεμά. Εντάξει, εμείς πρέπει να βρούμε κάτι που να ταιριάζει στην κουλτούρα του Δήμου μας. Δεν ταιριάζουν όλα. Ό,τι ταιριάζει στην Γλυφάδα, σημαίνει ότι ταιριάζει απαραίτητα και στο Δήμο Δούτσας. Είμαστε με ανοιχτές κεραίες. Ευχαρίστω όποιο έχει πρόταση. Η πόρτα στο Δημαρχείο είναι ανοιχτή. Να τον ακούσουμε και να δούμε αν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Αυτό που μπορώ να πω με λύπη μου είναι ότι φέτο θα είναι ένα πολιτιστικά φτωχότερο καλοκαίρι από τα προηγούμενα. Αισιοδοξούμε τον χρόνο να κατά κάποιο τρόπο πάμε με την έκφραση τα εφάδων. Προέχει να είμαστε όμως υγιείς και να είμαστε όλοι καλά και ασφαλείς, οπότε νομίζω ότι ο κόσμος το κατανοεί αυτό και δεν είναι κάτι για το οποίο έτσι θα σας, πώς να το πω, θα σας κακοκαρδίσει, έτσι ξέρει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έτσι θα κινηθούμε όλοι το επόμενο διάστημα. Μένει να δούμε όμως και αυτό που είπατε και το τι θα γίνει από το Υπουργείο Πολιτισμού, τι εγκύκλοι θα βγουν, τι οδηγίες για μετά τις 15 Ιουλίου, γιατί όλα ακόμη είναι ανοιχτά. Οπότε ίσως θα τα ξαναπούμε, αν αλλάξουν τα πράγματα και αν γίνουν κάποιες εκδηλώσεις από πλευρά σας. Το καλό σενάριο θα ήταν αυτό, έτσι, και η ευχή όλων θα ήταν αυτή. Να πάμε καλύτερα και να μπορέσουμε να κάνουμε και περισσότερα πράγματα. Θα το δούμε όμως, όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι στον αέρα. Οπότε, κύριε Ράδο, θα μείνουμε σε αυτά και θα σας ευχαριστήσω για αυτή μας τη σύνδεση. Αν μου επιτρέπετε μια χρηστική πληροφορία για τους δημότες που έχουν παιδάκια γεννημένα το 2014 και θα πάνε στην πρώτη. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται αύριο, έχουν ξεκινήσει και ολοκληρώνονται αύριο, και το ίδιο ισχύει και για την νηπιαγωγία του Δήμου μας. Άρα μέχρι αύριο καταληκτική ημερομηνία για όποιον θέλει να εγγράψει τα παιδιά του στα σχολεία του Δήμου σας. Για τα πρωτάκια. Για τα πρωτάκια και τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ. Καλή συνέχεια. Πήραμε μια γεύση και από Δήμο Ζήτσας. Πάμε να δούμε κάποια μηνύματά σας. Θα συνδεθούμε να μου ετοιμάσουν οι συνάδελφοι από το Control μια σύνδεση με τον Νίκο το Βούστρο, να κάνουμε ένα σχόλιο έτσι για τα περιβόητα αυτά 32 δις. Να δω κάποια μηνύματά σας έτσι και να επιστρέψω. Κυρία Χριστοφορίδου, λέει η φίλος τηλεθεατής, γιατί στο Γεννιώτικο μπορούμε να παίξουμε τένις και στη Λιμνοπούλα όχι? Γιατί στο Γεννιώτικο τα γήπεδα του τένις εκεί είναι ιδιωτικά, ανήκουν έτσι στην ιδιωτική επιχείρηση, ενώ στη Λιμνοπούλα φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γίνουν από το ΠΕΑΚΙ οι εξετάσεις, όπως είπαμε, να δοθεί κάποιο έτσι, να σας δοθεί ένα εισιτήριο ουσιαστικά, αφού έχετε προχωρήσει έτσι όπως συζητάγαμε με τον κύριο Κολόκα προχθές, στις απαραίτητες ενέργειες. Δηλαδή να τους πείτε ότι είναι όλα καλά από πλευρά σας, έτσι από θέμα υγείας, να υπογράψετε κάποια χαρτιά. Λοιπόν, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για να ανοίξουν αυτοί οι χώροι που ανήκουν τουλάχιστον κάτω από την ομπρέλα του ΠΕΑΚΙ. Πολλοί δάσκαλοι δηλώνουν αδυναμία να ξεκινήσουν εργασία τη Δευτέρα. Τι ντροπή, λέει φίλος τηλεθεατής. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εάν επικαλούνται λόγους υγείας και αυτοί είναι πραγματικοί, δεν μπορεί κανείς να τους πει κάτι. Τώρα να μην θέλουν να πάνε στη δουλειά τους μετά από τόσο καιρό, νομίζω είναι υποχρέωσή τους. Αλλά το να μην θέλουν, δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ αυτό. Αν οφείλεται σε αυτό και το σχολιάζεται, δεν ξέρω. Αλλά αν κάποιος έχει πρόβλημα υγείας, ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, λογικό είναι να μην θέλει να πάει, γιατί φοβάται ή να έχει το δικαίωμα να μην πάει. Τώρα, αν είναι άλλοι λόγοι, εγώ που συντρέχουν έτσι και δεν θέλουν να πάνε, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ήθελα να σας ρωτήσω μήπως γνωρίζετε τι γίνεται και πότε θα καταβληθούν τα 800 ευρώ σε όσους έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα. Είναι να μπει και νέα δόση, δηλαδή άλλη μια φορά να καταβληθεί, ή πρέπει να το ρωτήσω? Αυτό δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Καλησπέρα να πούμε στο φίλο το Βαγγέλη. Συντονίζεται σχεδόν καθημερινά μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Θεωρείτε σωστές σήμερα τις ενέργειες της κυβέρνησης στον Εύρο και στο Αιγαίο στα ελληνοτουρκικά? Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα έτσι που το έχουμε θίξει και προχθές το συζητούσαμε με τον Νίκο. Δεν θα το κρίνουμε όμως εμείς σε αυτό. Λοιπόν, Νίκο, είσαι μαζί μας. Καλησπέρα. Λένα. Είμαι εδώ, μισό λεπτό. Ωραία. Να μας δώσουν και εικόνα από το Control. Λοιπόν. Είμαι εδώ, λοιπόν. Να έρθεις λίγο πιο κεντρικά να σε βλέπουμε, Νίκο, γιατί σε έχουμε λίγο πιο κεντρικά. Πολύ ωραία. Τώρα νομίζω σε βλέπουμε καλύτερα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω να άκουσες το πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας, έτσι, με τον πρώτο καλεσμένο μας, με τον κύριο Βαρουφάκη, την άποψή του για τα 32 δις. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Βέβαια, το άκουσα πολύ προσεκτικά, για να μην πω πολύ σχολαστικά, που είναι και το σύνθημα της εποχής μας. Καταρχήν, τα συγχαρητήριά μου για τη μεγάλη επιτυχία που είχες να μπορέσει να συνομιλήσει με τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί είναι ένας δύσκολος συνομιλητής από την άποψη του χρόνου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ως προς την ουσία. Εντάξει, ο κύριος Βαρουφάκης με συνέπεια εκφράζει κάποιες απόψεις. Εγώ δεν θα τοποθετηθώ σχολιάζοντας τα λεγόμενα του κύριου Βαρουφάκη. Είναι οι πολιτικές του εκτιμήσεις αυτές. Ο κύριος Βαρουφάκης πια δεν είναι καθηγητής οικονομικών ή εμπειρογνώμων ή οικονομολόγος. Είναι αρχηγός ενός κόμματος. Και ως τέτοιος τοποθετείται με βάση την πολιτική του ανάλυση, τις ιδεολογικές του τοποθετήσεις και τέλος πάντων την όσμωση που συμβαίνει στο εσωτερικό του κόμματός του σε σχέση με τα τεκτενόμενα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αρμόδιοι να σχολιάσουν τις δηλώσεις Βαρουφάκη είναι οι πολιτικοί του αντίπαλοι εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και βεβαίως θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον και θα παρακολουθήσω επίσης και το βράδυ αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση που ξεκινάει το κόμμα Βαρουφάκη, το ΜΕΡΑ25 όπως λέγεται, για να μην το λέμε κόμμα Βαρουφάκη γιατί δεν είναι ακριβώς πρόσωπο παγιές, όπως είναι κάποια άλλα κόμματα. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Αν μη τι άλλο, φαίνεται, και αυτό είναι ένα γενικότερο σχόλιο, ξεφεύγω λίγο τώρα από το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κάνουν και άλλα κόμματα, σε κάποιο βαθμό το κάνει και η Νέα Δημοκρατία με τις δυσκολίες που έχει ένα κόμμα, τέλος πάντων που ασκεί εξουσία και που έχει πιο παραδοσιακές δομές. Όλα τα κόμματα προσπαθούν πλέον να προσφύγουν και να καταφύγουν στον πολίτη.
Αυτό σημαίνει ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει στην άσκηση της πολιτικής. Σημαίνει ότι τα επαγγελματικά στελέχη, όπως τα ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια από τα κόμματα, αρχίζουν λίγο και παραμερίζονται. Δεν βγαίνουν δυστυχώς ακόμα έξω από το παιχνίδι οι επαγγελματίες των κομμάτων, είτε είναι στην αυτοδιοίκηση, είτε είναι στην κεντρική πολιτική, είτε οπουδήποτε αλλού. Όμως φαίνεται ότι πλέον τα κόμματα αντιλαμβάνονται την ανάγκη να έχουν μια απευθείας επαφή. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό είναι και αυτή η πρωτοβουλία του κόμματος του κ. Βαρουφάκη. Μάλιστα. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, στην καλή κατεύθυνση. Τώρα, ως προς τα οικονομικά. Για πάμε λίγο στα οικονομικά. Αυτό θα σου έλεγα. Αφού δεν θες να σχολιάσεις έτσι το τι δήλωσε ο κ. Βαρουφάκης. Γιατί εντάξει, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες και το σέβομαι, αλλά νομίζω ότι δεν πάει να έχει και την ιδιότητα του οικονομολόγου. Δεν τοποποιήθηκε ποτέ. Και πολλές φορές έτσι, εγώ από ό,τι κατάλαβα, έτσι όπως μιλούσε, ως οικονομολόγος μιλούσε και ανέπτυσε έτσι τις απόψεις του. Αλλά για πάμε λίγο να δούμε το τι λες εσύ, βλέποντας τα πράγματα, παρακολουθώντας. Τι βλέπεις για την επόμενη μέρα και τι βλέπεις για αυτά τα περιβόητα 32 δις. Λοιπόν, να βάλουμε καταρχήν τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Η σωστή τους βάση είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα τελική απόφαση. Ναι, είναι σίγουρα. Δηλαδή μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει τους επόμενους μήνες. Απλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό βήμα όταν έχουμε τις προτάσεις της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Mm. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό βήμα. Λοιπόν, όμως δεν σημαίνει ότι έληξε το θέμα. Οι προτάσεις αυτές σε πολύ μεγάλο βαθμό θα υλοποιηθούν, θα είναι αυτές τελικά που θα φτάσουν στην υλοποίηση, όμως δεν θα είναι ούτε άμεσο αυτό, ούτε εύκολο να συμβεί. Σημαίνει ότι θα μεσολαβήσουν κάποιες διεργασίες σε άλλα ευρωπαϊκά όργανα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προβλέπονται συζητήσεις μέσα στο καλοκαίρι, διαβουλεύσεις με άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλα αυτά τελικά θα καταλήξουν σαν μια συνολική ατζέντα για να αποφασιστούν σε μια σύνοδο κορυφής, που είναι ένα από τα κυρίαρχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν είναι τίποτα το σίγουρο. Απλώς υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία στο θέμα του τι προτείνει η Κομισιόν, πού προτείνει η Κομισιόν να φτάσει αυτό το πακέτο βοήθειας και τι αναλογεί στην κάθε χώρα από αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Στην πρώτη φάση περιμένουμε ότι αυτό το πακέτο θα είναι τουλάχιστον 750 δισεκατομμύρια ευρώ για όλη την Ευρώπη και από εκεί και πέρα για τη χώρα μας αναλογεί από αυτό 43 δισεκατομμύρια μείον περίπου 10 που είναι η συνεισφορά η δική μας, διότι θα εισφέρουν κιόλας οι χώρες για να συγκεντρωθεί το ποσό αυτό. Θα πούμε για τη χρηματοδότηση μετά, είναι τριμερής η χρηματοδότηση στο πώς θα συγκεντρωθεί το ποσό. Και από εκεί και πέρα η καθαρή, τέλος πάντων, εισφροή, ας το πούμε έτσι, όπως λένε οι οικονομολόγοι στη χώρα μας, θα είναι ένα ποσό περί τα 33 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αυτά τα 33 δις αξίζει να δούμε ότι δεν είναι όλα επιχορήγηση, δεν είναι όλα χάρισμα προς τη χώρα μας. Ένα μέρος που ξεπερνάει τα 9 δισεκατομμύρια είναι δάνεια. Ένα πολύ σημαντικό εδώ ζήτημα, ένας αστερίσκος πολύ πολύ σημαντικός, είναι το τι όρους θα συνοδεύουν αυτά τα δάνεια, με τι όρους θα συνοδεύεται. Δεύτερο ζήτημα το οποίο, στο οποίο τοποθετήθηκε ο κ. Βαρουφάκης και ήταν πολύ ακριβής σε αυτό και πολύ εύστοχη η παρατήρηση, ήταν ότι το μεγάλο μέρος αυτών των κεφαλαίων θα το δανειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από επενδυτές εξωτερικού, δηλαδή από κεφαλαιούχους, δηλαδή από τις αγορές, με λίγα λόγια. Για να μπορέσει όμως να το δανειστεί, θα πρέπει οι εγγυήσεις, θα πρέπει οι χώρες που συμμετέχουν στο project αυτό να καταβάλουν εγγυήσεις. Εγγυήσεις θα πει χρήματα, θα πει υποσχέσεις μερωτικού χρέους, θα πει υποσχέσεις εξόφλησης αν κάτι δεν πάει καλά κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο επίσης είναι ένας άγνωστος χ, ένας μεγάλος άγνωστος χ. Τι εγγυήσεις θα ζητηθούν από τις χώρες? Θα είναι έναντι κάποιων μεταρρυθμίσεων, θα είναι έναντι κάποιων περιουσιακών στοιχείων, θα είναι έναντι κάποιας μελλοντικής φορολογίας? Δεν το ξέρουμε. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι ακόμα διευκρίνιστο είναι ότι προβλέπονται κάποια πράσινα τέλη, πράσινες φορολογίες, που είναι φορολογίες των χωρών υπό τη μορφή πολιτικών που έχουν και μια στόχευση προς την προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Κάτι αντίστοιχο με τα τέλη για τις πλαστικές σακούλες που γνωρίζουμε στο εθνικό επίπεδο. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν θα υιοθετηθεί και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί αυτό το πακέτο. Λοιπόν, θέλω να πω με όλη αυτή την μικρή ανάλυση ότι όλα αυτά έχουν πολλές άγνωστες παραμέτρους. Μένει να δούμε την τελική κατάληξη της συμφωνίας που θα την ξέρουμε στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο και μένει να δούμε και πώς θα εξειδικευτούν αυτά. Είναι το μόνο που αποκαλούμε τα γκρίζα σημεία, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Έχει πολλές άγνωστες μεταβλητές.
Άρα λοιπόν, όποιος θέλει να είναι λίγο σοβαρός και λίγο συνεπής με τον εαυτό του, αυτή τη στιγμή λέει ότι δεν μπορώ να τοποθετηθώ πέρα από το γεγονός ότι η χώρα μας παίρνει καθαρή εισρωή 33 δισεκατομμύρια, ένα το κρατούμενο, και το δεύτερο είναι ότι τα 9 δις είναι δάνειο, δηλαδή που θα πρέπει να επιστραφεί κάποτε από τον Έλληνα πολίτη πίσω. Άρα λοιπόν, καθαρή εισρωή αφαιρουμένων και των δανείων είναι περί τα 24 δισεκατομμύρια. Κατέβασε πολύ τον πύχη ο κύριος Βαρουφάκης, αν τον άκουσες. Μίλησε για 6, έτσι, σε διάστημα τριετίας. Δεν ξέρω με ποια συλλογιστική φτάνει στα 6 ο κ. Βαρουφάκης. Εντάξει, αυτό είναι μια εκτίμηση όμως του ίδιου. Εγώ δεν το έχω δει πουθενά αλλού. Δηλαδή δεν επιβεβαιώνεται από κάπου αλλού. Το σέβομαι σαν ανάλυση του κ. Βαρουφάκη, αλλά ως τέτοια την καταγράφω. Δηλαδή περιμένω να το δω να επιβεβαιώνεται και αλλού. Εγώ με την, δεν ξέρω, μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάποιες άλλες πληροφορίες ο κ. Βαρουφάκης, τις οποίες δεν έχουμε εμείς. Με την πρόσβαση στις πληροφορίες που έχω εγώ, ξέρω ότι είναι 24. Τουλάχιστον 24, διότι έχει την προοπτική να διπλασιαστεί τελικά το ταμείο και να φτάσει στα 1.500 δισεκατομμύρια από τα 750. Έτσι, αναλόγως του πώς θα κινηθούν οι οικονομίες. Πολύ σωστά. Το 1,5-3. Αναλόγως του πώς θα κινηθούν οι οικονομίες και αναλόγως και τι ορέξεις, να το πούμε έτσι, θα έχουν οι διεθνείς επενδυτές για να δανείσουν την Ευρώπη. Έτσι. Και βεβαίως οι διεθνείς επενδυτές αυτό που περιμένουν να δουν είναι το τι θα συμβεί στο εσωτερικό της Ευρώπης. Δηλαδή, όταν έχεις μια Γερμανία, μια Σουηδία κλπ., η οποία κλωτσάει εντός αγωγικών συμφωνία αυτή, οι επενδυτές δεν είναι ούτε άγιοι ούτε ευεργέτες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσβλέπουν στο κεφαλαιακό κέρδος. Δηλαδή, βάζουν κάπου τα χρήματά τους, παίρνουν πίσω την απόδοση. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν θέλουν να είναι πάρα πολύ σίγουροι για τα χρήματα που θα δανείσουν. Μένει λοιπόν να γίνει και η Ευρωπαϊκή Σύνοδος τελικά περίπου εκεί προς τα τέλη του καλοκαιριού, εγώ εκτιμώ, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά το τοπίο. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να είναι κάτω από 24 δισεκατομμύρια το ποσό αυτό για τη χώρα μας. Είναι περίπου άλλο ένα ΕΣΠΑ, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει για την οικονομία. Για να έχουμε ένα ποιοτικό κριτήριο, ό,τι συνεισφορά είχε στην οικονομία το προηγούμενο ΕΣΠΑ, που ήταν μεγάλη η συνεισφορά αυτή, όσο και αν σε μερικές περιπτώσεις τέλος πάντων κατευθύνθηκε σε δράσεις τύπου σκόιλ, έτσι, μην πω περισσότερα τώρα, γίνομαι αντιληπτός φαντάζομαι. Λοιπόν, όσο και αν δεν αξιοποιήθηκε στο έπακρο το προηγούμενο ΕΣΠΑ, και πάλι η συμμετοχή του ήταν τεράστια στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Μια τέτοια συμμετοχή ευελπιστούμε ότι θα είναι και αυτή. Επίσης, ένα άλλο σημείο που θέλω να εστιάσω είναι το εξής, ότι η κατανομή γίνεται βάσει του ΑΕΠ της κάθε χώρας, δηλαδή συγκεκριμένα βάσει της ζημιάς που εικάζεται ότι θα πάθει το ΑΕΠ της κάθε χώρας. Εάν λοιπόν γινόταν έτσι σε εμάς, αυτό που θα μας αναλογούσε θα ήταν περίπου το 1,8% του ποσού. Στην πραγματικότητα όμως καταλήγει σε εμάς το 5,8% του ποσού, δηλαδή τα 24 δις μιλάω τώρα σε σχέση με τα 750. Που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έγραψα και προλίγο στο λογαριασμό μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε ειδική πρόνοια για την ελληνική οικονομία, διότι αναγνώρισε ότι λόγω της δεκαετούς κρίσης και των δομικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας θα πληγεί πολύ περισσότερο από άλλες. Και για διάφορους άλλους λόγους και παράγοντες που αναγνώρισε. Έδωσε μια ψήφο εμπιστοσύνης δηλαδή η Κομισιόν εδώ. Αυτό πρέπει να το δούμε. Επίσης. Το αποτιμάς δηλαδή στα θετικά. Ναι. Βέβαια, αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε. Τώρα, αναπτύσσεται και ένας διάλογος στη χώρα μας όπως πάντα, το οποίο βέβαια έχει να κάνει με το ότι ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσαν περισσότερα, κάποιοι λένε ότι άργησαν. Και εντάξει, το ότι άργησαν δεν θα διαφωνήσω με αυτή την κριτική, διότι οι ευρωπαϊκές εξελίξεις είναι πάντα πάρα πολύ αργές. Αυτά τα χρήματα για να μπουν στο συρτάρι του Ταμείου θα περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες ακόμα για να ολοκληρωθεί όλη η πολιτική διαβούλευση και η συνεργασία και να φτάσουμε στην εκταμείευση, ναι, διότι πρέπει να περάσουν από 40 κύματα. Πρώτα που έχει να κάνει με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, με το πώς είναι δομημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ότι είμαστε πολλοί που αποφασίζουμε στην Ευρώπη, εννοώ τώρα γενικά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία παίζουν ρόλο και προκαλούν καθυστερήσεις. Λοιπόν, αυτό όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό μόνο και μόνο σαν μήνυμα ότι η Ευρώπη στηρίζει τις χώρες. Και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Είναι κάτι που δεν έγινε στην προηγούμενη κρίση τη δική μας. Διότι υπάρχουν και κίνδυνοι αθέατοι. Θα μπορούσε, αν συνεχιζόταν το lockdown και είχαμε παρατεταμένες οικονομικές συνέπειες, θα μπορούσε για παράδειγμα να υπάρξει ένας τραπεζικός πανικός. Θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλη ή μικρότερη απόσταση καταθέσεων σε ένα ήδη πάρα πολύ προβληματικό τραπεζικό σύστημα. Βεβαίως που το πρόβλημα θα το πληρώνει η οικονομία στο τέλος και της Ελλάδας και της Ευρώπης και όλων των υπολείπων χωρών.
Λοιπόν, αυτές οι αποφάσεις σηματοδοτούν αισιόδοξα μηνύματα και βάζουν τέλος σε τέτοιους κινδύνους. Υπάρχει και μια τέτοια παράμετρος που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε κι αυτή. Είναι πολύ σημαντικό το ότι εκπέμπεται το μήνυμα. Τώρα, εάν η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη δεν είναι αυτό που θα θέλαμε, εντάξει, αυτό όμως δεν είναι οικονομικό ζήτημα. Αυτό είναι πρώτιστα πολιτικό ζήτημα και στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να δουλέψουν οι πολιτικοί της Ευρώπης. Και οι δικοί μας πολιτικοί πρέπει να δουλέψουν στην κατεύθυνση του να αυξήσουν αυτά τα ποσά για τη χώρα. Και διαρκώς να ζητάνε το κάτι παραπάνω. Ακριβώς όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και να εισακούονται ακριβώς. Έτσι είναι. Πρέπει. Για να δούμε, Νίκο. Είπαμε, είναι πολύ. Τώρα τα βάζουμε κάτω το δεδομένα, αλλά είναι πρώιμη πολύ η κουβέντα αυτή. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει, τι θα αποφασίσουν και οι πιο δυνατοί που κάθονται στο συγκεκριμένο το τραπέζι. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο. Εγώ ευχαριστώ. Θερμά ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Νίκο. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την ενημέρωση μας γύρω από τα αγροτικά θέματα και τον πρωτογενή τομέα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λιπινίκη Μπάρκα για το μήνυμά της που αφορά έτσι και απαντά ουσιαστικά σε προηγούμενο μήνυμα φίλου τηλεθεατή για τα τένις. Τα αθλητικά σωματεία, όπως με ενημερώνει, έχουν ξεκινήσει τις προπονήσεις τένις. Προφανώς ο τηλεθεατής λέει θα μιλούσε για το κοινό. Τα σωματεία προπονούνται με υπεύθυνο προπονητή και δεν ανταλλάσσουν την μπάλα. Αλλά κανονικό παιχνίδι δεν μπορεί να γίνεται, δεν επιτρέπεται λόγω έτσι, της οδηγίας των οδηγιών που έχουν δοθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Να την ευχαριστήσουμε πολύ. Οπότε, περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε να κλείσουμε την ενημέρωσή μας και την εκπομπή μας με τον κύριο Θοδωρή Κορονέα. Εκατό χρόνια εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Ιωαννίνων. Με σεβασμό στην ιστορία μας και τα χιλιάδες μέλη μας, προχωρούμε στη νέα εποχή. Με το βλέμμα στο μέλλον, την ψηφιακή εποχή, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Με στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την αύξηση του τουρισμού, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έρευνες, μελέτες, ημερίδες, φεστιβάλ τεχνολογίας, φεστιβάλ γαστρονομίας και ίνου. Με μοναδικό στόχο τη στήριξη και ανάδειξη της επιχειρηματικότητας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων σχεδιάζει. Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 100 χρόνια μπροστά. Κάθε μέρα θέλουμε να ξεκινάμε χαμόγελα και χαρούμενες φωνές. 22 παιδικοί και ευρωφωνοπιακοί σταθμοί του Δήμου Γιαννητών ανοίγουν τις πόρτες τους για τα παιδιά σας. Με έμπειρο προσωπικό και πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δημιουργικές δραστηριότητες. Με αναβαθμισμένες και ασφαλείς υποδομές, όλοι οι σταθμοί είναι ενταγμένοι στο ΕΣΠΑ. Με εντροφία από τα χαμηλότερα στη χώρα και μέριμνα για τις πιο αδύναμες οικογένειες. Με παιδιατρική κάλυψη και πλήρες πρόγραμμα γευμάτων. Αξίζουμε την εμπιστοσύνη σας, γιατί τα παιδιά σας είναι η προτεραιότητά μας. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Γιαννητών. Τέσσερις χιλιάδες μπάλες. Και αύριο, άλλες τόσες. Και ύπνο από νωρίς. Χωρίς ύπνο, η καινοτομία θέλει δημιουργία και όραμα. Πιάνω μαθήματα και πάλι πιάνω. Το αύριο όμως έχει τρελό ρυθμό. Αύριο, σχολείο και μετά τρέξιμο. Ένας είναι ο στόχος, η κορυφή. Το αύριο μοιάζει με το νερό. Δεν έχει σχήμα. Εσύ του το δίνεις. Το Ζαγόρι αγκαλιάζει τους νέους που δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας. Ένα αύριο που θα μας κάνει όλους περήφανος. Ζαγόρι, το καλό το έχουμε μέσα μας. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα. Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains. Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains. Τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε.
ελληνική αστυνομία επιτελεί το καθήκον της σε κάθε γωνιά της χώρας. Εμείς, οι Έλληνες αστυνομικοί, κάνουμε το χρέος μας απέναντι σε όλους εσάς, τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε, γιατί για άλλη μια φορά αναγνωρίζετε το έργο μας, μας συμπαραστέκεστε, μας δίνετε δύναμη, μας εμπιστεύεστε. Μαζί τα καταφέραμε, μαζί προσπαθούμε, μαζί θα συνεχίσουμε. Σίγουρη ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Προσφέρω στο παιδί μου την καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει, όπως είχαν κάνει και οι δικοί μου γονείς. Γερές βάσεις για το μέλλον του και μια χαρούμενη σχολική ζωή. Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότι Οικονόμου. 45 χρόνια χτίζουμε γερά θεμέλια με γνώσεις και αξίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε και όπως σας είπα, πάμε να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Θοδωρή Κοροναίο. Καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά συνδεόμαστε με την πόλη της Πρέβεζας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με ημερομηνίες για το ΟΣΔΕ. Καλησπέρα Έλενα. Δική μου η χαρά πάλι που συμμετέχω στην εκπομπή, τον ρόλο της και στο βήμα από την εκπομπή για την ενημέρωση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Πριν από τις ημερομηνίες για το ΟΣΔΕ τις οποίες θα δώσουμε, αν μου επιτρέψεις ένα μικρό σχόλιο σε αυτά τα οποία είπε ο φίλος και ο συνεργάτης ο Νίκος Αυγούστρος πριν. Είχαμε σήμερα από την Κομισιόν, και αυτό αφορά τη νέα ΚΑΠ για την οποία τώρα γίνονται οι συζητήσεις, την πρόταση της Κομισιόν, δηλαδή της Επιτροπής των Επιτρόπων κάθε των κρατών μελών των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περικοπές, δηλαδή για το ύψος της νέας ΚΑΠ. Περίπου αυτό αναμένονταν, ότι μάλλον με την προηγούμενη Προεδρία αναμένονταν περικοπές περίπου 8-9%. Η σημερινή Προεδρία υπό την Γερμανίδα Επίτροπο που κατέχει την Προεδρία τώρα ορίζει το ποσό αυτό στο 15% περίπου τα 100 και στα 60 δις. Θεωρώ προσωπικά, και υπάρχουν ήδη αντιδράσεις, οι πρώτες αντιδράσεις, ότι είναι εξαιρετικά υψηλό το ποσό των περικοπών σε επίπεδο προϋπολογισμού της νέας ΚΑΠ. Και αυτό, Έλενα, είναι πολύ λογικό να το πει κάποιος για τους εξής τρεις λόγους. Έχουμε καταρχήν νέα δεδομένα με την πανδημία που έχουμε. Αυτό πήγα να πω. Είναι σαν να πληρώνουν τα σπασμένα οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα. Έτσι, παίρνουμε, ρουφάμε λεφτά ζωτικής σημασίας για αυτούς. Δυστυχώς, μάλλον οι υπολογισμοί γίνονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικοί πλέον παράγοντες και όχι υποκειμενικοί. Γιατί πριν είχαμε τις πιέσεις των μεταναστευτικών ροών που δημιουργούν οπωσδήποτε πρόβλημα στα κράτη-μέλη, σε όλα τα κράτη-μέλη, σε εμάς περισσότερο θα έλεγα, και οικονομικά και από άλλες πλευρές. Έχουμε επίσης την πανδημία τώρα και έχουμε και ένα τρίτο παράγοντα, ο οποίος είναι η φιλοπεριβαλλοντική πολιτική την οποία θα πρέπει να ασκήσουν τα κράτη-μέλη για να έρθουν σε ευθεία με τις οδηγίες της νέας ΚΑΠ. Έχουμε πει ότι η νέα ΚΑΠ θα έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, θα είναι πιο πράσινη, πιο περιβαλλοντική. Αυτά λοιπόν είναι εξαιρετικά δύσκολο, Έλενα, να γίνουν με τόσο πολύ μειωμένους προϋπολογισμούς. Να δώσω ένα νούμερο ενδεικτικό, το 60 δις λιγότερα που είναι το 15%, ουσιαστικά σημαίνει 60
κερδίσει λιγότερα από όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς να είναι αυτό έτσι να έχει εξατομικευτεί ακόμα. Να δούμε, καταρχήν είναι μια πρόταση, δεν είναι κάτι οριστικό, θα πρέπει να περάσει από τα Ευρωκοινοβούλια, να τοποθετηθούν οι ευρωβουλευτές και στη συνέχεια το Συμβούλιο να λάβει τις τελικές αποφάσεις. Αλλά να πω ότι δεν είναι μια έτσι καλή εξέλιξη, κυρίως όπως είπες με τα καινούργια δεδομένα της πανδημίας, τα οποία έχουν αλλάξει άρδιν το τοπίο και στο πρωτογενή τομέα. Όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο, πραγματικά είναι τελείως άλλα τα δεδομένα στον πρωτογενή τομέα. Ελπίζω βέβαια να μπλοκαριστεί αυτό, να μην περάσει ούτε από το Ευρωκοινοβούλιο, ούτε η τελική του έγκριση, ας πούμε, από το Συμβούλιο των Υπουργών. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε. Πάντως δεν είναι καλή εξέλιξη. Υπό αυτή την έννοια, να τελειώσω το σχόλιο μου λέγοντας ότι δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς σκέφτονται, δεν λαμβάνουν υπόψη άλλους παράγοντες, δεν βλέπουν το τι γίνεται ειδικά στις χώρες του Νότου. Όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αλλιώς το οικοδόμημα θα αρχίσει να ταλαντεύεται. Δηλαδή είναι ζήτημα επιβίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα επόμενα χρόνια αυτή η πρόταση. Μάλιστα. Μένει να το δούμε, ελπίζουμε. Είναι το κακό, όπως λέμε, σενάριο, η κακή πρόβλεψη. Έτσι, μια εισήγηση είναι, όπως είπατε. Εισηγούνται να περικοπούν 60 δις από την κοινή αγροτική πολιτική για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίρνουν μερίδιο από αυτά τα χρήματα. Ελπίζουμε πραγματικά να μπλοκαριστεί αυτό και να μην περάσει και να είναι έτσι μικρότερο το χρηματικό ποσό που θα περικοπεί. Πάμε τώρα λίγο στις ημερομηνίες για το ΟΣΔΕ. Ας ελπίσουμε, Έλενα, οι χώρες του Νότου και όλες οι χώρες οι οποίες πλήττονται να λειτουργήσουν έτσι και πολιτικά από κοινού, ώστε να μπλοκαριστεί αυτή η απόφαση. Να πάμε λοιπόν να περάσουμε στις ημερομηνίες του ΟΣΔΕ, να την επαναλάβω για μια φορά ακόμα. Είναι η 15η Ιουνίου. Πλέον φτάνουμε στο τελείωμα της φετινής και της φετινής περίοδου. Μείνανε, αν υπολογίσουμε τις μέρες, περίπου 15 μέρες. Είναι μια μέρα αργία, είναι του Αγίου Πνεύματος η επόμενη Δευτέρα, οπότε όσοι παραγωγοί φίλοι μας ακούνε, θα πρέπει άμεσα, τις επόμενες μέρες δηλαδή, να μην το καθυστερήσουν άλλο, να σπεύσουν στις πύλες που υποβάλλουν τις δηλώσεις τους και να προχωρήσουν στην δήλωση του ΟΣΔΕ για το 2020, γιατί είναι απαραίτητη για να λάβουν την επιδότησή τους, επειδή φέτος το σύστημα, Έλενα, ίσως το έχουμε ξαναπεί, άνοιξε, έκλεισε, ξανά-άνοιξε με κάποια προβλήματα. Τώρα βέβαια να πω ότι έχει ομαλοποιηθεί η ροή και ο κόσμος κατεβαίνει, βέβαια πάντα με τα προβλεπόμενα μέτρα, αφού έχουν αρθεί και οι περιορισμοί στις κινήσεις των αγροτών, των όλων όσων θέλουν να υποβάλουν και πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους στο ΟΣΔΕ. Οπότε όσοι μας ακούν και δεν έχουν ακόμα καν επικοινωνήσει με τις πύλες, με τους κατατόπους έτσι διαπιστευμένους που κάνουν αυτή την, που είναι εντεταλμένοι για αυτή την εργασία, θα πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στους συνεργάτες τους για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απρόσκοπτα, έγκαιρα και χωρίς σφάλματα, για να μην έχουμε, Έλενα, μειώσεις στις ενισχύσεις, το οποίο είναι το χειρότερο πράγμα. Πάντα το λέω, γιατί ουσιαστικά μια καθυστέρηση επιφέρει μείωση στις ενισχύσεις. Δηλαδή, δηλώσεις του ΟΣΔΕ, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν μετά τη 15η Ιουνίου, έχουμε μειώσεις, έχουμε δηλαδή ποινές, έχουμε μειώσεις, που σημαίνει ότι κάθε μέρα που θα περνάει η ποινή, δηλαδή η μείωση, θα είναι μεγαλύτερη. Θεωρώ πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό, οπότε όσοι μας ακούνε σπεύσουν, ας ενημερωθούν καταρχήν. Μπορεί κάποια δικαιολογητικά να μην τα έχουν, μπορεί να μην έχουν τα ενοικιαστήρια, μπορεί κάποια άλλα πράγματα να πρέπει να τα βρουν τις επόμενες μέρες. Οπότε ας μην αφήσουν για τελευταία ημέρα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Είναι, όπως λέω, μια πολύ σοβαρή διαδικασία για να την αφήσουμε για την τελευταία ημέρα, και έχει να κάνει άμεσα και με τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, αφού δυστυχώς ακόμα και σήμερα, θα έλεγα, ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων των εκμεταλλεύσεων προέρχονται από τις ενισχύσεις. Μάλιστα. Το μέτρο 113, με συγχωρείτε, ισχύει, λέει φίλος τηλεθεατής.
Ναι, το μέτρο 113 είναι αυτό το 11, είναι όπως λέμε η εξωτική αποζημίωση. Mm-hmm. Έχει γίνει η προκήρυξη για φέτος, βεβαίως θα ισχύσει και εδώ να πω ότι είναι αυτό που λέμε εξωτική, είναι το θέμα που είχε προκύψει πριν 2 χρόνια, αν θυμούνται κάποιοι που είχαν αλλάξει όλος ο χάρτης των μειονεκτικών περιοχών. Ισχύει και ασφαλώς και φέτος, σε εξέλιξη η προκήρυξή του και εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει, Έλληνα, είναι τα ποσά. Τα ποσά είναι ίδια στις ορεινές περιοχές με πέρυσι και είναι 125 ευρώ το εκτάριο, 12,5 ευρώ το στρέμμα. Δεν αλλάζουν αυτά, ούτε των μειονεκτικών περιοχών αλλάζουν, όπως ήταν πέρυσι, επαναλαμβάνω. 12,5 ευρώ λοιπόν το στρέμμα στις ορεινές περιοχές, 8,1 ευρώ το στρέμμα στις μειονεκτικές περιοχές. Είναι το μέτρο 13.2. Έχουμε όμως μία μείωση η οποία είχε προβλεφτεί για τις πρώην μειονεκτικές περιοχές. Και ποιες είναι αυτές? Είναι όλες οι κοινότητες οι οποίες ήταν μειονεκτικές περιοχές μέχρι το 2018 και έπαψαν να είναι από το 2018 και μετά. Έχουμε αρκετές δημοτικές ενότητες και τις δημοτικές κοινότητες, συγγνώμη, και των Ιωαννίνων και της Πρέβεζας, λιγότερες της Γουβενίτσας, σχεδόν καμία στην Άρτα. Όλες αυτές λοιπόν οι οποίες ήταν πρώην μειονεκτικές περιοχές έχουμε την περικοπή στο μισό και από 6,4 ευρώ το στρέμμα εκεί θα έχουμε 3,2 ευρώ το στρέμμα και νομίζω ότι είναι η τελευταία χρονιά που πληρώνονται φέτος. Από το 2021 για αυτές τις περιοχές δεν θα πάρουν τίποτα. Ήταν ουσιαστικά το μεταβατικό στάδιο το οποίο είχε προβλεφτεί των 3 χρόνων, οπότε τα 3,2 ευρώ είναι η τελευταία για τις πρώην μειονεκτικές περιοχές. Από το χρόνο επανέρχονται χωρίς καμία ενίσχυση, θεωρούνται πλέον παιδινές περιοχές οι οποίες δεν ενισχύονται όπως οι ορεινές και όπως οι μειονεκτικές. Οπότε, απαντώντας στον φίλο που έθεσε το ερώτημα, ναι, μέσω της δήλωσης του ΟΣΔΕ γίνεται η ενεργοποίηση και για αυτή την πληρωμή. Οι πύλες στις οποίες υποβάλλεται το αίτημα θα υποβάλλουν οπωσδήποτε αίτημα και για τις δράσεις αυτές, οπότε έχουμε το μέτρο και σε ισχύ φέτος, με το ΟΣΔΕ και αυτό έτσι όπως λέω κουμπωμένο, να μην χάσουμε πάλι τις ημερομηνίες του ΟΣΔΕ για να μην χάσουμε και αυτό, γιατί και αυτό, Έλενα, κουμπώνει πάνω στην ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης, το ΟΣΔΕ δηλαδή που είπαμε πριν. Με τα σχέδια βελτίωσης έχουμε κάποιο νεότερο? Με τα σχέδια βελτίωσης, Έλενα, ουσιαστικά βρισκόμαστε στη λήξη της παράτασης για την υποβολή των ενστάσεων και από εδώ και πέρα θα έχουμε την εξέταση των ενστάσεων από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, τόσο των αντιπεριφερειών όσο και της περιφέρειας. Εκεί λοιπόν θα έχουμε νέες προτάσεις οι οποίες θα μπουν. Έχουμε όμως και μια απόφαση η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους οι οποίοι θέλουν να υλοποιήσουν να πάρουν την προκαταβολή από το σύστημα. Από το κράτος δηλαδή. Όμως εδώ πέρα θα πρέπει να δοθεί μια εγγυητική επιστολή τράπεζας στο ισόποσο. Δηλαδή δίνουμε μια εγγυητική επιστολή και μας δίνονται τα χρήματα προκειμένου να κάνουμε τις αγορές μας. Θα έλεγα πως δεν είναι η καλύτερη λύση, με δεδομένο ότι οι τράπεζες ακόμα και σήμερα δεν έχουν ανοίξει. Το αντίθετο, είναι πολύ επιφυλακτικές γιατί δεν ξέρουν τις συνέπειες που θα έχει η κρίση της πανδημίας στην πραγματική οικονομία και είναι πολύ επιφυλακτικές, που σημαίνει ότι προκειμένου να μας εκδώσουν μια εγγυητική επιστολή ή θα μας δεσμεύσουν το ισόποσο αν το έχουμε σε τραπεζικούς μας λογαριασμούς ή θα μας εγκρίνουν δάνειο και θα μας ζητήσουν πιθανότατα έξτρα εγγυήσεις, περαιτέρω εγγυήσεις, δηλαδή περαιτέρω, ας πούμε, καλύματα, περαιτέρω υποθήκες, να το πω έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος.
Θεωρώ πως δεν είναι μια λύση η οποία είναι η καλύτερη, οπότε ας περιμένουν λίγο οι φίλοι που μας ακούνε αν έχουν και τυχόν εναλλακτικές λύσεις ή αν υπάρχουν πιστώσεις από τους προμηθευτές ή αν μπορούν να βγουν δάνεια από τράπεζες. Γιατί τα δάνεια από τις τράπεζες Έλληνα μπορούν να βγουν μόνο με την έκδοση των οριστικών αποφάσεων. Και τέτοιες αποφάσεις δεν έχουμε ακόμα από τα σχέδια βελτίωσης. Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε περίπου στα μέσα Ιουλίου. Οπότε μετατίθεται για εκεί, έχοντας λοιπόν οι αγρότες τις οριστικές αποφάσεις και τις οριστικές αποφάσεις έγκρισης των σχεδίων βελτίωσης, τότε θα πρέπει να απευθυνθούν στις τράπεζες προκειμένου να τους εγκριθούν τα αιτήματα, γιατί σίγουρα θα δανειοδοτήσουν οι τράπεζες το τμήμα της δημόσιας ενίσχυσης των σχεδίων βελτίωσης. Οπότε όσοι μας ακούν να γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά έτσι η άποψή μου είναι ότι δεν είναι η ενδεικνυόμενη και η καλύτερη δυνατή αυτή τη στιγμή σε σχέση και με το μακροοικονομικό περιβάλλον το οποίο υπάρχει και με την αβεβαιότητα, Έλενα, την οποία υπάρχει. Βλέπουμε ότι αν θες να κλείσω και με αυτό, προχτές είχαμε χαλαζοπτώσεις, δυστυχώς έχουμε πάει από τον καύσωνα τις προηγούμενες εβδομάδες και τους 35-38 βαθμούς στη χιονόπτωση. Είδα χιονόστρωση χτες στη Βασιλίτσα και στους 5, 7, 2, 10 βαθμούς. Χαλαζοπτώσεις λοιπόν προχτές. Χιονόπτωση στα Ζαγοροχώρια, ουσιαστικά στο Γιφτόκαμπο Ζαγορίου. Πάνω από τα 1500, ναι, πραγματικά, πάνω από τα 1500 μέτρα έχει χιονοπτώσεις. Χαλαζοπτώσεις λοιπόν είχαμε προχτές σε αναγγελία, βρίσκονται έχουν ανοίξει αρκετές αναγγελίες ζημιάς για όπου έχουν γίνει ζημιές στις καλλιέργειες, κυρίως σε καλλιέργειες Καλαμποκιού, Έλενα, και Τριφυλίου, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι φίλοι αγρότες που μας ακούν, ας πληροφορηθούν από τους κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ αν είναι ανοιχτές αναγγελίες ζημιάς, να υποβάλουν τις ζημιές τους, τις αιτήσεις ζημιάς. Και απαραίτητα, και εδώ πέρα να το πω μια φορά ακόμα, είναι η δήλωση του ΟΣΔΕ, δηλαδή αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση του ΟΣΔΕ δεν μπορεί να γίνει υποβολή δήλωσης ζημίας προς τον ΕΛΓΑ. Οπότε κλείνοντας να πω ότι για μένα το να έχουμε μια εβδομάδα 40 βαθμούς και το να έχουμε μετά από μια εβδομάδα 5 βαθμούς είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο, Έλενα, της κλιματικής αλλαγής, την οποία δυστυχώς θα δούμε τα επόμενα χρόνια, το βλέπουμε ήδη, αλλά θα τη δούμε και τα επόμενα χρόνια, και νομίζω αυτές τις συνέπειες πάει να ανασχέσει η νέα ΚΑΠ, μάλλον και ένα μέρος αυτών των συνεπειών, και είναι ένας λόγος παραπάνω που δεν θα πρέπει. Έτσι. Δεν το κάνει μάλλον με το σωστό τρόπο, γιατί αν θέλουν να περικόψουν χρήματα, πώς θα πιαστούν αυτοί οι στόχοι, δηλαδή οι αγροτικές οικονομίες να είναι και θα λέγαμε εναρμονισμένες με τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και με το περιβάλλον και χωρίς χρήματα. Δεν γίνονται όλα. Δεν μπορούν να γίνουν όλα πραγματικά. Πρέπει να το ξανασκεφτούν αυτό που συζητάγαμε στην αρχή. Ακριβώς έτσι, δεν γίνονται όλα, και αν κάτι χρειάζεται αυτή τη στιγμή στον πρωτογενή τομέα, ένα πράγμα θα έλεγα ότι είναι ζεστό χρήμα. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού αυτή τη στιγμή. Παντού νομίζω στην οικονομία το χρήμα είναι το πρόβλημα. Να κλείσω μόνο με ερώτηση φίλου τηλεθεατή. Ισχύει, λέει, ότι υπάρχει πρόνοια οι εργάτες γης να κρατάνε και το επίδομα ανεργίας? Αυτή τη στιγμή, Έλενα, είναι προς εξέταση και προς ψήφιση αυτή η διάταξη. Mm-hmm. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη, να πω μάλλον ποια ανάγκη τη δημιούργησε. Ότι φέτος, επειδή είχαμε περιορισμούς στις κινήσεις μεταξύ των κρατών, οι οποίες έχουν αρθεί τώρα, έχουμε πολύ αυξημένη ανάγκη για αγροτικά χέρια και πολύ μειωμένη προσφορά στα αγροτικά χέρια φέτος στη χώρα μας. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν ασχολούνται οι Έλληνες, να το πω έτσι, οι συμπατριώτες μας με τον πρωτογενή τομέα ως εργασία. Ναι, αυτό είναι προς εξέταση, είναι προς ψήφιση, μάλλον θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, και θα επιτρέπει την πραγματοποίηση κάποιων να γίνουν κάποια ημερομίσθια στον πρωτογενή τομέα χωρίς να διακόπτεται το διάστημα της ανεργίας και το επίδομα ανεργίας. Θεωρώ ότι είναι μια πρόταση στη σωστή κατεύθυνση, η οποία... Σημαντική εξέλιξη είναι αυτή.
Γιατί, γιατί είναι αβέβαιο το μέλλον για κάποιους. Ναι, μακάρι λέει, να γίνει για να μπορέσουν... Να μου το επίδομα ανεργίας, να πάω για 5 μεροκάματα και μετά να μην έχω να φάω, τουλάχιστον νιώθει λίγο πιο ασφαλής ο άλλος. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Κάνοντας 5-10 και... μεροκάματα, βάζοντας έτσι ένα εισόδημα στο σπίτι του, αλλά έχοντας και την ανεργία, γιατί πραγματικά δεν του δίνει λύση στο πρόβλημά του το να κάνει 5 ημερομίσθια, όπως είπατε. Ακριβώς, Έλενα, επειδή η δουλειά αυτή έχει έντονο το στοιχείο της εποχικότητας, είναι πολύ εποχική, αλλά είναι και, δεν είναι μόνιμη, είναι το βασικότερο. Δύσκολα, αν δεν δοθούν κίνητρα, θα υπάρξει στροφή των συμπατριωτών μας και προς αυτόν τον τομέα που είναι απαραίτητο παρά ποτέ σήμερα. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή έχουμε τα προβλήματα των τιμών, ναι, υπάρχουν τα προβλήματα του καιρού, έχουμε τα προβλήματα με τις μειώσεις στη νέα ΚΑΠ, έχουμε τα προβλήματα στις διάρθρωσεις των εκμεταλλεύσεων, μικρές εκμεταλλεύσεις, γερασμένες εκμεταλλεύσεις, αν δεν υπάρχουν και εργατικά χέρια, δηλαδή θα μειωθεί περαιτέρω το ΑΕΠ μας από τον πρωτογενή τομέα, κάτι το οποίο δεν θέλουμε και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβεί, ήδη έχει πάει πάρα πολύ κάτω. Έτσι είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά, κύριε Θοδωρή. Λοιπόν, Σωτήρη μου, συνημερώνω, μιας και πάμε για κλείσιμο, ότι το πετάω το ακουστικό. Δεν το έχω άλλο. Έτσι. Δεν ξέρω αν θες κάτι να μου πεις, οπότε πάμε σε κλείσιμο. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε όλες και όλους που μείνατε και σήμερα συντονισμένοι μαζί μας. Πρέπει αναγκαστικά να κλείσουμε, να δώσουμε τη σκητάλη στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρο στη Βιέννα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, μεσημέρι Παρασκευής, λίγα λεπτά μετά τις 3, εδώ στην ώρα της Ηπείρου. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Γεια σας.